καλησπέρα σας. Για 2 ώρες θα δούμε την επικαιρότητα και σήμερα αναλυτικά και βεβαίως θα δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις που είναι εξαιρετικά ανησυχητικές, γιατί οι Γερμανοί ενημέρωσαν ότι έχουν στα χέρια τους το λάθος άνθρωπο. Ναι, εντάξει, σε μια μέρα που το φάντασμα της τρομοκρατίας πλανάται πάνω από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο την Ευρώπη, θα έλεγα από όλο τον κόσμο, γιατί είναι χτυπήματα τα οποία συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές. Είναι η έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είναι το δολοφονικό χτύπημα στην Τουρκία, σε βάρος του Ρώσου πρεσβευτή, είναι το μαγελιό στο Βερολίνο, είναι όλα αυτά τα περιστατικά που ανά καιρού συμβαίνουν και οτιδήποτε συμβαίνει, ο καθένας φοβάται ότι είναι ένα νέο τρομοκρατικό χτύπημα. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε σε τι σημείο έχουν φτάσει πια τα πράγματα και αυτό που λένε ότι σπέρνεις καταιγίδες και θερίζεις θύελλες. Σωστά το είπα. Σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελλες. Πολύ σωστά. Ναι, κάτι τέτοιο σημαίνει αυτή τη στιγμή που πρωταγωνιστεί τη Δύση. Γιατί και η Δύση έχει βάλει αρκετά το χεράκι της σε όλο αυτό που σημαίνει σήμερα. Μ' αρέσει η τοποθέτηση που με την οποία ξεκινάς, γιατί είναι και η ρίζα του ζητήματος, από εκεί που πρέπει να το πάρουμε. Πριν από το σοκ και τι μας συμβαίνει, τι παθαίνουμε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στις πόλεις της Ευρώπης, η ρίζα πάει πιο πίσω, πιο μακριά και όλα έχουν να κάνουν με τα εδάφη στη Συρία και όχι μόνο. Στο μεταξύ είναι και σε εξέλιξη το Euro Working Group, για να μην ξεχνάμε και αυτά που μας καίνε. Και περιμένουμε. Μην ξεχνιόμαστε εμείς. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ότι εκεί θα γίνει απεμπλοκή σχετικά με αυτό που αρχικά είχε γραφτεί και είχε ακουστεί, ότι θα παγώσει η ρύθμιση, οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Παρακολουθούμε το θέμα και σήμερα έχουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Περιμένουμε εδώ στο στούντιο του SBC τον Δημήτρη Μάργα. Τον Δημήτρη Μάργα, τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Εξωτερικών, ο οποίος έχει γνώση και της κατάστασης που επικρατεί σε ό,τι αφορά στο προσφυγικό, στο κατά πόσον υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας στην Ευρώπη. Θα έχει ενδιαφέρον, φαντάζομαι, η συζήτησή μας με τον πρώην Υπουργό. Όπως επίσης θα δούμε και λίγο πιο χρηστικά πράγματα, όπως αυτό που μας καίει και αρκετά εμάς, το δικό μας κλάδο, αλλά και πάρα πολλούς άλλους συμπολίτες μας, σχετικά με τα περιβόητα μπλοκάκια, τα δελτία παροχής υπηρεσιών, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Μεγάλο άγχος και αυτό. Και να το κρατήσουμε ή να το κλείσουμε. Μας συμφέρει να το αφήσουμε ανοιχτό. Χιλιάδες έχουν σπεύσει να το κλείσουν, αλλά οι ειδικοί μπορεί να έχουν να μας δώσουν και άλλες λύσεις που ίσως δεν έχουμε φανταστεί. Και βεβαίως θα είναι εδώ μαζί μας και ο κύριος Γιώργος Φίλης, δόκτωρας καθηγητής της γεωπολιτικής και γνωρίζει πολύ καλά και τα ευρωπαϊκά θέματα. Καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων σε πολλά πανεπιστήμια. Θα μας βοηθήσει να ιχνηλατήσουμε, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, να ερμηνεύσουμε σε βάθος την κατάσταση της γεωπολιτικής ισορροπίας. Να εκμελατήσουμε τουλάχιστον ποια είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται μετά από αυτά τα χτυπήματα σε Τουρκία και Γερμανία. Έτσι όπως γνωρίζετε ότι το κάνουμε εδώ, με πάρα πολύ προσοχή, με πάρα πολύ σύνεση και με ανθρώπους που μιλούν υπεύθυνα και με σοβαρότητα. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε είδηση των τελευταίων λεπτών, δηλαδή στην κατάθεση σοκ στην αρμόδια επιτροπή του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος περιγράφει το σχέδιο Σόιμπλε έτσι όπως υποστηρίζει ο ίδιος ότι τ' άκουσε με τα ίδια του τα αυτιά. Ένα στοιχείο θα σας δώσω, γιατί θα το δούμε αναλυτικά. Για capital controls με όριο ανάληψης 8 ευρώ τη μέρα ήταν το ένα από τα σχέδια του δόκτωρο Σόιμπλε. Θα δούμε και τι μας επιφυλάσσει για το μέλλον. Και έτσι ένα πολύ μικρό σχόλιο είναι ότι δεν το έχει πει ο Βαρουφάκης, το έχει πει ο Βενιζέλος. Έχει αυτό τη σημασία του, έτσι. Γιατί αλλιώς είναι το ακούσει από τον Βαρουφάκη και αλλιώς από τον Βενιζέλο ή τέλος πάντων κάποιοι οι οποίοι συμμετείχαν στην κυβέρνηση μαζί, τότε λένε ακόμα ευτυχώς ο Σόιμπλε δεν φταίει, παιδιά. Φταίμε κι εμείς για όλα αυτά που έχουμε κάνει. Αυτό που ζητάει, αυτή την ταπείνωση που ήθελε να υποστούμε ο κύριος Σόιμπλε, σημαίνει πάρα πολλά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ας παρακολουθήσουμε το βίντεο με όλη την επικαιρότητα σε τίτλους και με συντομία. Η σκιά της τρομοκρατίας πλανάται πάνω από την Ευρώπη. 12 οι νεκροί από την επίθεση στο Βερολίνο, αβέβαιη αστυνομία για το συλληφθέντα. Επίθεση με τραυματίες και στην Ζυρίχη. Συγκλονίζει εν ψυχρό δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα. Αστυνομικός τον σκότωσε με 9 σφαίρες. Προβοκάτσια για να ταραχτούν οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας, βλέπουν Πούτιν και Ερντογάν.
Κρίσιμη συνεδρίαση του Euro Working Group με θέμα τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα μέτρα για το χρέος. Οι εξαγγελίες Τσίπρα δεν συνάδουν με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας, δήλωσε Wolfgang Schäuble. Στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας, αναπτυξιακά και αγροτικά θέματα στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αυξήθηκε και το Νοέμβριο η ανεργία στην Ελλάδα. 28.713 περισσότεροι άνεργοι. Καταγράφηκε αύξηση 3,25% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Το πόδι είναι ολόκληρη η Ευρώπη. Και ας πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις μετά από αυτό το τρίωρο του αληθινού τρόμου που ζήσαμε όλοι και έζησαν και όλοι οι Ευρωπαίοι χθες, ξεκινώντας από την Τουρκία. Ο Νικήτας Κορονάκης έχει συγκεντρώσει τις τελευταίες εξελίξεις και θα μας ενημερώσει αμέσως. Η σκιά της τρομοκρατίας πραγματικά πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Τελικά δεν είναι ο δράστης της χθεσινής επίθεσης στη Γερμανία. Ο 23χρονος Πακιστανός που είχε συλληφθεί χθες από την γερμανική αστυνομία λίγη ώρα αφού ένα φορτηγό έσπηρε πραγματικά το θάνατο, αφήνοντας πίσω του 12 νεκρούς και τραυματίζοντας άλλους 48 σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο κέντρο του Βερολίνου. Ο 23χρονος που συνελήφθη μετά από καταδίωξη σε ζωολογικό κήπο. Σήμερα το μεσημέρι ανακοίνωσε η αστυνομία ότι δεν είναι ο δράστης και ο ίδιος από την πρώτη στιγμή, να σημειώσουμε ότι αρνούνταν κάθε συμμετοχή του στην υπόθεση, ενώ πηγή από τη γερμανική αστυνομία δήλωσε νωρίτερα στην Die Welt πως έχουμε το λάθος άνθρωπο, ενώ ο πραγματικός δράστης, και αυτό είναι που προκαλεί αντριχίλα, είναι ένοπλος και ελεύθερος. Και δεν υπάρχει καμία προσέγγιση, να πούμε, από τη γερμανική αστυνομία προς την κατεύθυνση το ποιος και είναι η ταυτότητα του δράστη, καθώς δεν έχει βρεθεί ούτε το DNA του μέσα στο φορτηγό, ούτε το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Γερμανίδα καγκελάριος, η Άγγελα Μέρκελ, πριν από 2 ώρες βρέθηκε στο σημείο μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Στάινμαγερ, και τον Εσωτερικό, τον Τόμας Ντεμεζιέρ, και άφησε λουλούδια στο σημείο. Για να περάσουμε τώρα από την... Νικήτα, ένα δευτερόλεπτο, ναι. Λίγο πριν φύγεις από τη Γερμανία. Είχαν και κάποια άλλα περιστατικά σήμερα, κάποιους πυροβολισμούς, κάποιοι σαν μάλλον ληστεία ήταν, αλλά υπάρχει τέτοιος φόβος πια για νέα τρομοκρατικά χτυπήματα που ουσιαστικά ψάχνανε νέους τρομοκράτες, έτσι. Πραγματικά, η κατάσταση αυτή τη στιγμή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι προς αυτή την κατεύθυνση, η κάθε κίνηση, το κάθε χτύπημα παραπέμπει και πλανάει το φόβο της τρομοκρατίας, χωρίς όμως αυτό να αποδεικνύεται. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πούμε ότι η Γερμανίδα καγκελάριος στις πρώτες δηλώσεις ήταν συγκρατημένη στο αν πρόκειται για τρομοκρατία, καθώς καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Και ακόμα πιο συγκρατημένος ήταν ο εκπρόσωπος της αστυνομίας που έκανε δηλώσεις νωρίτερα το μεσημέρι, ο οποίος δεν το ανέφερε ως τρομοκρατικό χτύπημα, περιορίστηκε στη λέξη επίθεση, χωρίς να προσδιορίζει αν πρόκειται για τρομοκρατία. Εδώ μπορούμε να πούμε βέβαια ότι μέλη Ισλαμιστικών οργανώσεων στο διαδίκτυο πανηγυρίζουν για την επίθεση, χωρίς όμως ωστόσο, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρχει επίσημη ανάληψη της ευθύνης. Πάντως ενδεικτικό του πανικού στον οποίο βρίσκονται αρχές και κυρίως αστυνομικές δυνάμεις είναι ότι μετά τη σύλληψη του 23χρονου Πακιστανού ήρθαν και οι πληροφορίες στη δημοσιότητα και όλοι σκεφτήκαμε το εξής, ότι πρόκειται για έναν μετανάστη ο οποίος ακολουθώντας τη Βαλκανική οδό έφτασε στην Γερμανία και στο Βερολίνο. Και τι συνέπειες αυτό έχει ως αντίκρισμα στο προσφυγικό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Έτσι ακριβώς, γιατί είχε φωτογραφίσει πολύ σύντομα η αστυνομία τον 22χρονο Πακιστανό που έμενε σε κέντρο μεταναστών στη Γερμανία. Έσπευσε και το ακροδεξιό κόμμα να επιτεθεί και να χαρακτηρίσει τα θύματα της πολιτικής Μέρκελ όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Ωστόσο, αυτό μέχρι στιγμής δεν αποδεικνύεται κάτι τέτοιο. Άλλαξαν τα δεδομένα. Δεν ξέρουμε, πολύ πιθανόν να είναι τρομοκρατία, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη πληροφορία ή ανάληψη ευθύνης προς αυτό. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Δώσε μας τα τελευταία γεγονότα, τις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία. Λοιπόν, συγκλονισμένη είναι ολόκληρη κοινή γνώμη από την εν ψυχρό δολοφονία on camera. Την είδαμε και χθες του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα την ώρα που παρακολουθούσε έκθεση ζωγραφικής. Σήμερα έγινε νεκροψία. 11 σφαίρες δέχτηκε ο Ρώσος πρέσβης από τον δράστη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, το όπλο που χρησιμοποίησε ήταν ένα προδιαγραφών
ΝΑΤΟ, διαμετρήματος 9 επί 19, ενώ ο δράστης, να πούμε ότι προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία, ότι 2,5 χρόνια πριν ήταν διευθυντής τμήματος της άμεσης δράσης στην Άγκυρα. Χθες είχε γίνει γνωστό ότι δεν ήταν αστυνομικός και ότι χρησιμοποίησε πλαστή ταυτότητα, πράγμα που στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε και ότι ήταν όντως αστυνομικός. Και εδώ γύρονται πολλά ερωτήματα, πώς μετά και τις εκαθαρίσεις Ερντογάν παρέμεινε ένα άτομο που είχε διασυνδέσεις με την τρομοκρατία μέσα στο σώμα. Άγνωστο παραμένει βέβαια αν ήταν γκουλενιστής ή αν ήταν υποστηριχτής της αλληνούσραμίας οργάνωσης. Πάντως μέλη των τζιχαντιστικών οργανώσεων και για αυτό το χτύπημα ήδη έχουν δηλώσει τον πανηγυρισμό τους και έχουν χαιρετήσει την ενέργεια του 22χρονου δράστη. Καταδίκη να πούμε όμως ότι για αυτή την πράξη, για αυτή την επίθεση υπάρχει από όλα τα κράτη και από όλους τους διεθνείς φορείς, ενώ προβοκάτσια για να ταραχθούν οι σχέσεις Ρωσίας και Τουρκίας βλέπουν τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι δύο ηγέτες των χωρών δεσμεύθηκαν σήμερα να βρουν ποιοι είναι αυτοί που όπλησαν το χέρι του δράστη, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος νωρίτερα σε δηλώσεις του τόνισε ότι δεν θα διαταραχθούν οι σχέσεις των δύο χωρών από αυτό το επεισόδιο το οποίο και βέβαια καταδικάζουν. Μάλιστα. Και πολλοί αναλυτές βεβαίως έχουν αρθογραφήσει σήμερα και οίκη και εξηγούν γιατί δεν συμφέρει ούτε τη Ρωσία ούτε τη Μόσχα να διαταράξουν τις θέσεις, τις σχέσεις του. Αλλά αυτά είναι για αρχή. Ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς μεταξελίσσονται. Και μπορεί να πάνε και κόντρα ακόμα στους λαούς τους, έτσι. Παρότι μπορεί να υπάρχει το κοινό αίσθημα στη Ρωσία και να λέει με τους Τούρκους δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Παρ' όλα αυτά, τώρα η κατάσταση και επειδή ακριβώς είναι σε μια απομόνωση και η Μόσχα και η Άγκυρα, προσπαθούν να βρουν μεταξύ τους ένα συγχρονισμό, ένα κοινό βάδισμα. Το μήνυμα των δύο ηγετών ήταν ξεκάθαρο προς αυτή την κατεύθυνση, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στις σχέσεις τους και ο αγώνας θα είναι κοινός προς την επίτευξη το να εξαλειφθεί κάθε σημάδι τρομοκρατίας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικήτα, για όλα τα τελευταία. Μας προσγείωσες στην πραγματικότητα σε απόλυτο ρεαλισμό. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά με τους καλεσμένους μας θα τα ξετυλίξουμε και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Επιστρέφουμε λοιπόν και η αλήθεια είναι, θα ομολογήσω, ότι όσο περνούν τα χρόνια έρχεται ακόμη μεγαλύτερο σοκ για όσα διαδραματίζονταν στα Eurogroup και στις συνόδους κορυφής και αφορούσαν τη ζωή μας, το παρόν μας και το μέλλον μας. Και τα Brexit, που πολλά σχεδιάστηκαν και μέχρι τώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Ο κύριος Βενιζέλος λοιπόν μίλησε σήμερα στην Επιτροπή της Βουλής για την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους και είναι ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες τις οποίες έδωσε για αυτό που του είχε προτείνει ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε περί Brexit το 2011. 11. Ως υπουργός της κυβέρνησης Παπανδρέου. Έτσι. Από το 2011 έχει επανέλθει σχέδιο Brexit, υποψιάζομαι, πάρα πολλές φορές με διαφορετικές λεπτομέρειες. Αυτό που νομίζω είναι κομβικό που πρέπει να δούμε είναι ότι πάντα αυτός που είναι πίσω από κάθε σενάριο για Brexit με διάφορους τρόπους είναι ο Δόκτωρ Σόιμπλε. Έτσι, είναι πάντα αυτός. Και δεν διστάζει να το φέρει. Είτε είναι φιλοευρωπαϊκή, σε εισαγωγικά εννοώ το φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση, δηλαδή μια κυβέρνηση πάλι σε εισαγωγικά αρεστή στο Βερολίνο. Και στην κυβέρνηση Παπανδρέου το έφερε, και στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλη το έφερε, και στην κυβέρνηση την πρώτη Τσίπρα το έφερε, και στην κυβέρνηση δεύτερη Τσίπρα το επανέφερε. Εντάξει, νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει ακριβώς. Τι δεν καταλαβαίνεις ακριβώς. Και το ρίση. Και μόνο η όρια. Πες τους όρους, ναι, και να το σχολιάσουμε. Καλά, μετά. Η όρη είναι ανατριχιαστική. Δηλαδή, μπορούμε να τους λέω εγώ, να τους επαναλαμβάνει ο Γιάννης και να τους επαναλαμβάνετε κι εσείς από το σπίτι σας για προσεμπέδωση όλων μας. Του πρότεινε λοιπόν, μήπως πάμε στη δραχμή, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Του είπε ότι θα υπάρξει κρίση, αλλά θα το αντιμετωπίσουν αυτό με ένα καραβάνι αεροπορικό, μία αερογέφυρα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στα νοσοκομεία, στα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς. Και ότι στη συνέχεια θα παίρνανε από τις τράπεζες σφραγισμένα ευρώ με εμπορεύσιμα μέχρι να μπορέσουμε να τυπώσουμε εθνικό νόμισμα. Γιατί ATM το αφήνω στο Γιάννη Κορονέο. Ναι, το όριο ανάληψης καθημερινό 8 ευρώ. 8 ευρώ, λες και είσαι
Δεν θέλω, είναι δεν θέλω να πω είναι ποια κουπόνι, χώρα είναι. Ναι. Τι, 8 δεν ευρώ. Έχει. Πες. Και δεν ξέρω, δηλαδή 8 ευρώ, πες έπαιρνες 8 ευρώ. Με τα τσιγάρα, για παράδειγμα, στα 3 ευρώ, 3,5, 4 ευρώ που είναι τώρα. Λέω, θα μοιραζόμασταν την γόπα οι καπνιστές. Οι όροι ταπείνωσης εξευθελισμού πραγματικά που προσπάθησαν να επιβάλλουν στη χώρα είναι απίστευτοι. Για να ξέρουμε όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ή όταν κάποιοι εξημών αναφέρονται ως αντιευρωπαϊστές ή ευρωσκεπτικιστές κτλ. Για ποια Ευρώπη της αλληλεγγύης μιλάμε. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή, τα είχαμε κάνει όλα χάλια. Ναι, ήμασταν πάρα πολύ κακοί ως εταίροι και δεν αξιοποιήσαμε κατάλληλα τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία ήρθαν στη χώρα. Και εσύ μας τιμωρείς ταπεινώνοντάς μας. Εντάξει, δεν ξέρω πια αυτή τη λογική ποια είναι. Προκαλώντας μας προβλήματα σε τομείς υγείας, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής γενικά. Αυτά είναι προς χρήση και προς επεξεργασία προσωπική όλων μας και αυτά είναι για το 11. Το τι προκάλεσε έρπη, αν ήταν πραγματικός αυτός ο έρπης, γιατί έρθηκε μια φιλολογία μεγάλη και συμμοσιολογία για εκείνη τη μακρά διαπραγμάτευση με τον Αλέξη Τσίπρα, θα τα μάθουμε μάλλον σε 2-3 χρόνια, ναι, αν όντως, είμαστε τυχεροί. Τον Αρμαγεδόνα το είχαν παρουσιάσει και του Τσίπρα. Το είχε πει καθαρά στην πρώτη του συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, μετά τη διαπραγμάτευση, είχε πει ότι μου παρουσίασε μια εικόνα χάους. Και σκεφτόταν όπως το ίδιο, εννοείται, είχε προηγηθεί και επί Γιώργου Παπανδρέου. Φαντάζομαι με διαφορετική, ίσως λίγο πιο νορμάλ κατάσταση στον Αντώνη Σαμαρά. Αυτή είναι η κατάσταση. Σε αυτό το παιχνίδι καλείσαι να παίξεις. Πάμε τώρα για να δούμε τι τρέχει αυτή την ώρα. Είναι σε εξέλιξη το Euro Working Group. Ο Τάσος Δασόπουλος παρακολουθεί τις εξελίξεις και εμείς περιμένουμε πολλά. Μεταξύ αυτών να υπάρξει και απεμπλοκή σχετικά με το πάγωμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα σας. Όπως είπες και εσύ, Μαρία, βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα το Euro Working Group. Δεν ξέρουμε πότε και πώς θα τελειώσει. Είναι δεδομένο το ότι ο κύριος Χουλιαράκης, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα, θα αναγκαστεί να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις για τις παροχές οι οποίες έχουν ψηφιστεί ήδη από τη Βουλή. Να θυμίσουμε, μιλάμε για τα 617 εκατομμύρια που θα δοθούν ως ένα επίδομα από 300 ευρώ σε 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους και την αναστολή για ένα χρόνο των αυξήσεων των συντελεστών ΦΠΑ τα νησιά του Βόρεια Ανατολικού Αιγαίου με κάποιες εξαιρέσεις τη Ρόδο και την Κάρπαθο. Και εκεί οι θεσμοί, μάλλον τα μέλη του Euro Working Group, τα οποία να διευκρινίσουμε ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν πριν από λίγες μέρες το πάγωμα των μέτρων, θα πρέπει να επανεξετάσουν την άποψή τους, την απόφασή τους, έχοντας πλέον και την τελική γνώμη των θεσμών, η οποία σε αυτά που ξέραμε προσθέτηκε κάποια στοιχεία, λένε στην τελική τους έκθεση ότι είχε όντως συζητηθεί το θέμα με την ελληνική πλευρά, την πρόθεση δηλαδή της ελληνικής κυβέρνησης να δοθεί ένα μέρισμα από υπερβάλλον του πλεονάσματος, του υπερβάλλον του στόχου, αλλά τους είχαμε πει ότι καλύτερα τα χρήματα που θα δοθούν να δοθούν για λήξη πρόθεσμα με τη μορφή των συντάξεων που καθυστερούν ή να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός ασφαλείας ούτως ώστε να μπορεί να καλυφθεί κάθε παρέκκληση. Αυτό είναι λίγο πιο αστηρό από την προηγούμενη προκατακτική θέση, όπου οι θεσμοί λέγανε ότι γενικά το πακέτο των παροχών για το οποίο συζητάμε δημιουργεί κινδύνους στη μέθοδο και στην ουσία μόνο για το 16 όμως, γιατί για το 17 και το 18 δεν υπάρχει πρόβλημα. Το νέο στοιχείο όμως, ότι δηλαδή είχε συζητηθεί με το θέμα, αλλά δεν είχαν προτείνει τη λύση που τελικά επιλέχθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, μπορεί να φέρει κάποια παραπάνω προβλήματα στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Πολύ σε ευχαριστούμε, Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Θα έχουμε το διατάφτα σε λίγες ώρες, αργά το βράδυ ή αύριο, συνέχεια, με βεβαιότητα. Ναι. Έχουμε σκεφτεί και με πολλή φορά με τον Γιάννη, αποφασίσαμε να ανοίξουμε ένα θέμα που καίει πάρα πολλούς. Γιατί το μπλοκάκι είναι κάτι που είτε είχαν πάρα πολλοί, είτε αναγκάστηκαν τα χρόνια της κρίσης να ανοίξουν. Τώρα, με όλες αυτές τις εξελίξεις και ό,τι έρχεται από πρώτης πρώτου, όλοι τρέχουμε ναι, να το κλείσουμε. Ναι, και φανταστείτε ότι ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς προβλέπεται. Αλλά έχουμε ένα πολύ ειδικό. Καλησπέρα, κύριε Χατζηγεωργίου, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός. Καλώς ήρθες, Ηλία. Μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο στους τηλεθεατές μας σχετικά με το τι προβλέπει να συμβεί από 1η-1η το 2017. Όσον αφορά το μπλοκάκι, έχω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έτυχε. Δεν μου έχει ξανατύχει σε όλα τα χρόνια της καριέρας μου, της φοροτεχνικής. Άνοιξε 10 του μηνός, έκλεισε 12 του μηνός. Πώς έγινε αυτό? Έπρεπε να κόψω ένα τιμολόγιο. Έκοψε μια απόδειξη και τελείωσε. Ακριβώς. Ένα τιμολόγιο. Άνοιξε, και γεια σας. Έκανε εγγραφή στον ΟΑΕ. Έκοψε την απόδειξη, έκανε διακοπή. Είναι έξυπνο αυτό, είναι έξυπνη κίνηση. Κοίταξε να δεις, αν δεν είναι κάποια σταθερή συνεργασία που χρειάζεται να εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών κάθε μήνα, θεωρώ ότι με τα δεδομένα που θα υπάρξουν για τις ατομικές επιχειρήσεις από το 2017 και μετά, που θα αναλύσουμε και παρακάτω, δεν ξέρω αν θα είναι έξυπνη κίνηση, αλλά θα είναι επιβεβαιωμένη κίνηση για όλους για να γλιτώνουν μια σειρά φόρων και εισφορών που θα πρέπει να πληρώνουν για τη διατήρηση της ατομικής επιχείρησης. Πάμε σε αυτό το παράδειγμα που είπες. Άνοιξε 10, έκλεισε 12. Τι πληρώνει? Τι πληρώνει ως... Να το πάμε, ναι. για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί αυτό τώρα είναι ένα, εντάξει, ακραίο, είναι παράδειγμα. Ακραίο παράδειγμα. Θα πληρώσει ο ΟΑΕ για έναν μήνα με τα παλιά δεδομένα. Μάλιστα. Αν μιλάμε για το 2017, θα πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές που πάβει να υπάρχει απαλλαγή για όσους έχουν μισθωτή υπηρεσία και μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2016. Αν ήταν πρωτασφαλισμένοι από το 1993 και μετά, μπορούσαν να πάρουν απαλλαγή. Αυτό καταργείται, θα πληρώνει 27% επί των κερδών ασφαλιστικές φορές επί αυτά που έβγαλε από την ατομική επιχείρηση. Αν μιλάμε για κάποιον ο οποίος το επάγγελμα δεν προβλέπει να έχει εφάπαξ και επικουρικό, αν έχει και αυτά τα δύο, το 27% αυξάνεται περίπου στο 35-36%. Ποιος είναι αυτός που τον απασχολεί το εφάπαξ και το επικουρικό? Κυρίως είναι οι δικηγόροι, αλλά και μια σειρά άλλων επαγγελμάτων που μπορεί να έχουν είτε εφάπαξ είτε επικουρικό ταμείο, που σε γενικές γραμμές, επειδή βλέπουν και τι γίνεται με τα επικουρικά ταμεία και ότι συνήθως τα χρήματα δεν έχουν ανταποδοτικότητα παρά το ακριβώς αντίθετο, ψάχνουν τρόπο να καταργήσουν το επικουρικό. Ξέρουμε χαρακτηριστικά τους μηχανικούς που έχουν αιτηθεί να καταργηθεί το επικουρικό τους και μήπως δεν πληρώνουν επικουρικό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το κομμάτι της φορολογίας, που μέχρι πέρσι πληρώναν 26 και 33% ξέχωρα τον μπλοκάκι σε σχέση με τις μισθωτές υπηρεσίες. Αυτό καταργήθηκε. Υπάρχει ενιαία κλίμακα που ξεκινάει από το 22% και μπορεί να φτάσει μέχρι το 45% αν αθροιστικά μισθός και μπλοκάκι ξεπερνάνε τις 40.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Σε αυτό, αν προσαρμόσουμε και την προκαταβολή φόρου που θα πληρώνει για τον μπλοκάκι, που είναι 100%. Μικτό. Στο ποσό του που αφορά τα κέρδη που αφορούν το φόρο που αφορά την ατομική επιχείρηση. Okay. Ευτυχώς δεν επιβάλλεται προκαταβολή στις μισθωτές υπηρεσίες ούτε στα ενίκια. Αλλά υπάρχει και η εισφορά αλληλεγγύης που και αυτή μπορεί να φτάσει περίπου στο 10%. Έχουμε και το τέλος του επιτιδεύματος για όσους έχουν τον μπλοκάκι πάνω από 5 χρόνια, που είναι 650 ευρώ. Σύντομο υποκατάστημα, αν υπάρχει υποκατάστημα. Καταπίνω ήδη εγώ. Δεν, ναι, υπάρχει. Ναι. Καταλαβαίνουμε. Γιατί ο άνθρωπος αποφάσισε να ανοίξει 10 και να κλείσει 12, έτσι. Είναι πολύ εύκολο να απαντηθεί. Άρα, το κύριε Χατζηγεωργίου, αν αντιλαμβάνομαι καλά, είναι όλοι χαμένοι. Όσοι έχουν μπλοκάκι είναι όλοι χαμένοι. Πιο πολλοί αυτοί που το έχουν και περισσότερο από 5 χρόνια. Αυτοί που το έχουν περισσότερο από 5 χρόνια έχουν και το τέλος επιδεύματος 650 ευρώ αναχρονιά. Είτε εκδώσουν, είτε δεν εκδώσουν. Και από την άλλη, ας πούμε ότι έχουμε το μπλοκάκι και δεν κόβουμε. Το διατηρούμε ανοιχτό, μήπως τύχει κάτι και χρειαστεί να κόψουμε. Τότε έχουμε τα 650 ευρώ, σύν τις ελάχιστες φορές του ΟΑΕ, ΕΦΚΑ θα λέγεται από το 2017, που ακόμα και κέρδη να μην έχει η ατομική επιχείρηση, θα υπολογίζεται στη χαμηλότερη κλίμακα που είναι περίπου στα 1.500 ευρώ ετησίως ασφαλιστικές φορές. Άρα η διατήρηση της ατομικής επιχείρησης, ακόμα και αν δεν κόβει καμία απόδειξη, κοστίζει περίπου στα 2.000 ευρώ ετησίως ασφαλιστικές φορές συν τέλος επιδεύματος.
και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται η ύπαρξη ατομικής επιχείρησης για τα τεκμήρια, ό,τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει. Πολλά. Με συγχωρείτε, σας παίρνουν τηλέφωνο, φαντάζομαι, οι πελάτες σας. Ξέπνιξα με τους φόρους. Νίγηκα. Ποιες είναι οι συχνότερες ερωτήσεις? Η συχνότερη ερώτηση όσον αφορά το κομμάτι της ατομικής επιχείρησης του μπλοκακίου έχει να κάνει με το αν με συμφέρει να το κρατήσω ή όχι. Η δεύτερη συχνότερη ερώτηση που γινόμασταν λήπτης όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει να κάνει με τις καταθέσεις που διατηρούν όλα αυτά τα χρόνια και τι θα γίνει όταν έρθει το περισσολόγιο, πώς θα μπορέσουν να τις αιτιολογήσουν και γενικότερα υπάρχει ένας αναβρασμός στον κόσμο συνδυαζόμενος με το νομοσχέδιο που είναι προς ψήφιση για τη δήλωση των αδήλωτων κεφαλαίων και ξεχασμένων εισοδημάτων, που εκεί οι συντελεστές που βλέπουμε, αν το συνυπολογίσουμε γενικά με τις τακτικές που έχουν ακολουθηθεί όλα αυτά τα χρόνια από τη φορολογική αρχή που έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν, λειτουργούν αποτρεπτικά. Και η τρίτη ερώτηση που γινόμαστε λήπτες καθημερινά, ιδιαίτερα από συνταξιούχους και από μισθωτούς, τι θα κάνουν με το πλαστικό χρήμα και πώς θα πρέπει να ξοδεύουν τις αποδείξεις για να έχουν αφορολόγητο από το 2017. Σήμερα, μέσα από αυτές τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που έφερε ο Υπουργός Οικονομικών, σχετικά με την έκπτωση φόρου, αυτά τα 2.000 περίπου 1.900 ευρώ είναι πώς... Δυστυχώς... τα λέμε στον αέρα. Σωστό είναι αυτό που λες. 1.900 ευρώ αν μιλάμε για κάποιον ο οποίος δεν έχει τέκνα και 2.100 αν μιλάμε για τρίτεκνο. Μάλιστα. Και αφαιρείται 10 ευρώ η έκπτωση φόρου για κάθε 1.000 ευρώ εισόδημα που ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ. Από μισθό και από σύνταξη, έτσι. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για ατομικές επιχειρήσεις. Ναι, ναι, μόνο για μισθό. Συγγνώμη, η φοροτεχνική το βράδυ ήταν κοιμάστε. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Δεν κοιμούνται, δεν κοιμούνται. Τα λέτε τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνω. Εγώ δεν προλαβαίνω. Και όσοι μας παρακολουθούν, αν δεν είναι φοροτεχνική, δηλαδή. Ξέρεις τι γίνεται, άμα τα λέμε αργά, θα ανησυχεί ο κόσμος. Οπότε τα λέμε γρήγορα για να. Για πάμε πάλι από την αρχή αυτό. Λοιπόν, 1.900 και 2%. Η έκπτωση φόρου είναι 1.900 ευρώ για κάποιον ο οποίος δεν έχει τέκνα. Καταρχάς, συγγνώμη, Ηλία, μιλάμε για, για ηλεκτρονικές συναλλαγές αποκλειστικά. Μετά θα αναλύσουμε πώς αυτό το πράγμα θα είναι μαχητό. Μάλιστα. 2.100 για ένα τρίτεκνο. Μάλιστα. Αυτά από τις 20.000 ευρώ και απάνω, για κάθε 1.000 ευρώ εισόδημα, αφαιρούμε 10 ευρώ από την έκπτωση φόρου που έχουν δικαίωμα να έχουν. Η έκπτωση φόρου αυτή, από το 2017 και μετά, θα είναι μαχητή. Δεν θα είναι αυτόματη. Τι εννοώ? Θα πρέπει να ξοδεύουν ανάλογα με το συνολικό εισόδημα το 10 ή το 15 ή το 20% του εισόδηματός τους, χρησιμοποιώντας πλαστικό χρήμα, πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες ή μεταφορές μέσω e-banking, προκειμένου να χτίζουν αυτό το λεγόμενο αφορολόγητο. Μένει να δούμε και πώς θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ποιοι θα εξαιρεθούν από αυτό, γιατί αρχικά έχει υποθεί θα εξαιρεθούν οι άνω των 70 ετών, όσοι είναι από μακρυσμένες περιοχές και γενικότερα μια σειρά συμπολιτών μας. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στο σχέδιο νόμου. Να δούμε τι θα γίνει στην τελική ψήφιση ή τι θα προβλέψει η εγκύκλειος μετά που θα εξηγεί αυτά που λέει το νομοσχέδιο για αυτούς που θα εξαιρεθούν. Από εκεί και πέρα, πάλι στην εγκύκλειο περιμένουμε να δούμε ποιες δαπάνες θα περιλαμβάνονται μέσα προκειμένου να χτίζουμε αυτή την έκπτωση φόρου. Αλλά γενικότερα το μειονέκτημα που έχει όλη αυτή η διαδικασία έχει να κάνει με το ότι δεν δημιουργεί μια σωστή συνείδηση στους πολίτες να ζητούν αποδείξεις. Και τι εννοώ? Έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει τιμωρητικό χαρακτήρα σε όσους δεν ξόδεψαν. Δεν δίνει επικρότηση, κέρδος σε αυτούς που ξόδεψαν. Πιστεύω ότι το δεύτερο θα ήταν πιο σωστό να εφαρμοστεί και μεγαλύτερο κίνητρο σε όλους να μαζεύουν αποδείξεις. Στο κομμάτι των κινήτρων γενικά πάσχουμε, έτσι, ανέκαθενος κράτος, ακριβώς. Υπάρχει το μεγάλο κίνητρο της λοταρίας που λέει θα ξοδεύουμε με τις αποδείξεις και θα παίρνουμε δώρα, να δούμε τα δώρα ποια είναι αυτά. Φαντάζομαι έχει ξεχαστεί αυτό. Είναι μέσα στο νομοσχέδιο. Λοταρία. Μένει να δούμε τα δώρα όμως, γιατί μέσα στο νομοσχέδιο δεν αναφέρει τα δώρα. Αναφέρει στο τέλος της χρονιάς θα γίνεται κλήρωση και θα μοιράζονται δώρα στους τυχερούς που έχουν κρατήσει τα αποκόμματα των αποδείξεων. Θα έχει jackpot. Μπορεί. Ερώτηση που μπορεί να ακούγεται και αφελής ή απλοϊκή. Πάω κάπου σε πρατήριο βενζίνης και πληρώνουμε χρεωστική κάρτα. Δεν μου δίνουν απόδειξη. Κανονικά εκεί λειτουργεί ως απόδειξη χρεωστική. Όχι. Το κομμάτι του, αυτό που βγάζει το POS δεν είναι απόδειξη λιανικής πώλησης.
είναι απόδειξη συναλλαγής τραπεζικής για να το έχετε στο αρχείο σας για την κάρτα. Όχι, για, ωραία. Αλλά ότι καταγράφεται ως συναλλαγή, εννοεί η Μαρία, καταγράφεται ως συναλλαγή την οποία πρέπει να δικαιολογήσει το πρατήριο. Αν δεν εκδώσει απόδειξη λιανικής πώλησης, φοροδιαφεύγει. Ναι. Βέβαια, ειδικά η συγκεκριμένη κατηγορία, επειδή υπάρχει το κλειστό σύστημα, εκδίδονται αυτόματα οι αποδείξεις, άρα έχει μικρές δυνατότητες φοροδιαφυγής από τη μία και από την άλλη. Εάν δεν εκδώσει απόδειξη, και για να μην το πηγαίνουμε συγκεκριμένα μόνο στο πρατήριο, όποιος επαγγελματίας πληρωθεί μέσω POS και δεν εκδώσει απόδειξη, αύριο μεθαύριο, όταν του γίνει εντολή φορολογικού ελέγχου και ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, θα έχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα φαίνονται τα χρήματα που έχει πράξει, αλλά από την άλλη δεν θα έχει κόψει την απόδειξη. Είναι κάτι που θα αποδειχθεί πολύ εύκολα. Αν γίνει ο έλεγχος. Αν γίνει ο έλεγχος. Είμαστε. Γίνονται έλεγχοι συνέχεια. Γίνονται έλεγχοι. Ναι, μπράβο. Γιατί πολύ είναι λίγο συγχυμένο αυτό στο μυαλό των καταναλωτών και των φορολογουμένων, αν η χρεωστική κάρτα τα κάνει όλα αυτόματα. Όχι, δεν τα κάνει αυτόματα. Δεν τα κάνει αυτόματα. Να δούμε στο χτίσιμο το φορολογείο του, αν θα πρέπει να συλλέγουμε τα χαρτάκια ή αν από το λογαριασμό θα φαίνεται τι ξοδέψαμε προκειμένου να έχουμε το φορολόγητο. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε στο δεύτερο. Εάν είναι να συλλέγουμε τα χαρτάκια από τις χρεωστικές και τις πιστωτικές που σβήνουν και μέσα σε μια εβδομάδα, θα πέσουμε πάλι σε παγίδα τραγική, γιατί αυτά ξέρουμε ότι δεν κρατάνε. Σαφέστατα και δεν κρατάνε. Αν σας δείξω σακούλες από αποδείξεις που έχουν ζητήσει από την εφορία, αν τις ανοίξουν τώρα, το χαρτί δεν έχει την ιδιότητα να κρατάει αυτά τα στοιχεία. Δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται. Και μετά από τουλάχιστον ένα χρόνο δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Πάντως, να είσαι εδώ κοντά, Ηλία, θα σε ξαναχρειαστούμε ιδίως μετά το νέο έτος. Δεν ξέρω και τι περιθώρια θα υπάρχουν, έτσι, με τις συμβουλές σου για τους πολίτες. Πρακτικά, άμα το δούμε στους συντελεστές, για να το πούμε και λίγο πονηρά, 10, 15 και 20, ακόμα και στο 20, αν δει τι ξοδεύει ο καθένας στο σούπερ μάρκετ ετησίως. Αν φερθεί λιγάκι έξυπνα, με το σούπερ μάρκετ θεωρώ ότι έχει καλύψει τις δαπάνες που απαιτεί το Υπουργείο Οικονομικών. Πολλά λεφτά το σούπερ μάρκετ. Ηλίας Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός, με πολύτιμες συμβουλές για όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλές γιορτές, αν είναι να πούμε. Φίλο θα σας έχουμε εμείς και όλους τους συναδέλφους μας, γιατί την ανάγκη σας έχουμε όμως όλοι φορολογούμενοι. Για να κάνουμε μετάβαση σε άλλο θέμα, να περάσουμε σε ένα βίντεο από την ελληνική έκδοση του Euronews και να δούμε πώς ακριβώς αντέδρασαν Πούτιν και Ερντογάν μετά από τα χθεσινά τα όσα έγιναν στην Τουρκία. Και βεβαίως δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν ένα τρίωρο του τρόμου χθες που σκόρπισε φόβο σε όλη την Ευρώπη και είναι πολύ πιθανό από χθες να έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην γεωπολιτική. Θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον καθηγητή γεωπολιτικής, τον κύριο Γιώργο Φίλη, αλλά και τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δημήτρη Μάρδα. Να παρακολουθήσουμε το βίντεο. Άμεση ήταν η αντίδραση Πούτιν και Ερντογάν μετά τη δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα. Οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία συμφώνησαν πως η εμψυχρό εκτέλεση του Αντρέι Καρλόφ είχε στόχο να πλήξει τις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας. Το έγκλημα που διαπράχθηκε είναι αναμφίβολα μια προβοκάτσια με στόχο να διαταραχθούν οι δεσμοί Ρωσίας-Τουρκίας, όπως και να εκτροχιαστεί η ειρηνευτική διαδικασία στη Συρία, που προωθείται ενεργά από τη Ρωσία, την Τουρκία, το Ιράν και άλλες χώρες που ενδιαφέρονται για τη διευθέτηση του Συριακού εμφυλίου. Μόνο μία είναι η απάντηση σε ό,τι συνέβη. Η ενδυνάμωση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ώστε τα εγκληματικά στοιχεία να αισθανθούν τη διαφορά. Olayın ardından Sayın Putin'le yapmış olduğumuz görüşmede μετά το συμβάν και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας με τον κύριο Πούτιν, συμφωνήσαμε πως πρόκειται για μία προβοκάτσια και δεν υπάρχει παραμικρή διένεξη μεταξύ μας. Μας είπαν πως θα ήταν καλύτερο να λάβουν μέρος και εκείνοι στην έρευνα με δικούς τους αξιωματούχους. Απαντήσαμε πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα από την πλευρά μας. Οι δηλώσεις των δύο ηγετών φανερώνουν την πρόθεσή τους η δολοφονική επίθεση να μην διαταράξει την προσέγγιση Μόσχας και Άγκυρας.
Ένα λεπτό μετά τις 7 και αμέσως τώρα θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι νέες σχέσεις μετά τα όσα τραγικά έγιναν χθες και όσες επικίνδυνες εξελίξεις τις χαρακτηρίζουν, όσοι αντιλαμβάνονται τι ακριβώς σηματοδοτούν. Όλοι περιμέναμε ότι θα φτάσουν στα άκρα και ίσως να υπερχόταν και άμεσα η ρήξη Ρωσίας-Τουρκίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως ο απλός νους αρχικά τα φαντάζεται. Και οπότε λογικό με γεωπολιτικά κριτήρια, τέλος πάντων με κριτήρια διπλωματικής φύσης, γιατί μιλάμε για δύο χώρες, για δύο κράτη που θέλουν να παίξουν ρόλο περιφερειακών δυνάμεων, η Τουρκία σίγουρα, η Ρωσία κάτι παραπάνω, οι οποίες είναι σε μια φάση απομόνωσης. Αλλά καλύτερα να μας τα πει πραγματικά κάποιος που γνωρίζει, ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής και ευρωπαϊκών θεμάτων. Καλησπέρα κύριε Φίλη. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι περίπου όπως θα είπα, περίπου ακριβώς όπως θα είπα. Νομίζω όμως, ναι, το ερώτημα είναι πολύ, γιατί όχι η ρήξη. Δεν βλέπουμε πια, έχουν χαθεί ιστορικές έχθρες. Γιατί έτσι κακά τα ψέματα, Ρωσία και Τουρκία τους χωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, τους ενώνουν πολύ λίγα. Πρόσφατα περιστατικά τα οποία έφεραν μακριά τις δύο χώρες. Και όμως τώρα είναι αναγκασμένος ουσιαστικά να είναι κοντά. Σε αυτό επιτρέψτε μου να είμαι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο προηγούμενος πρέσβης, ο Ρώσος, σε ερώτηση ακριβώς περίπου δημοσιογράφων, το ίδιο λέει: μα εμείς έχουμε, λέει, πολύ φιλικές σχέσεις μαζί μας με τους Τούρκους, με την Τουρκία. Γιατί, λέει, γιατί αν σκεφτείτε, έχουμε 200-250 χρόνια σχέση, μόνο 17 χρόνια είμαστε σε πόλεμο μεταξύ μας. Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Η Τουρκία, είμαστε σε μεσαία στάδια μιας τεράστιας διπλωματικής πυρουέτας, η οποία την κάνει ο κύριος Ερντογάν και θα μείνει στην ιστορία αν συνεχίσει αυτό, υπό ποια έννοια. Υπό την έννοια ότι βρισκόμενο σε πολύ δύσκολη θέση από τη Δύση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους Αμερικανούς, φαίνεται ότι θέλει σιγά σιγά να αλλάξει στρατόπεδο τη χώρα του, την Τουρκία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για ποιο ακριβώς λόγο, διότι έχει καταρρεύσει όλη η πολιτική του στη Συρία και το κυρίαρχο ζήτημα του Ερντογάν στη Συρία είναι το κουρδικό. Βλέποντας λοιπόν ότι το Χαλέπι έχει πέσει στον Άσαντ, βλέποντας λοιπόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση το μοντέλο όπως το σκέφτηκε στη Συρία να συμβεί, δηλαδή να έχουμε μια φιλοτουρκική κυβέρνηση στη Δαμασκό, η οποία και θα ελέγχεται από την Τουρκία και θα ελέγχει τους Κούρδους, έχει περάσει στο σχέδιο Β το δικό του, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από το να προσπαθήσει να φιλήσει το χέρι που δεν μπορεί να δαγκώσει. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Οι κινήσεις και της Ρωσίας και της Τουρκίας είναι τακτικής υφής, υπό ποια έννοια έχουν μείνει και μένουν αυτές οι τεράστιες πολιτισμικές διαφορές και γεωπολιτικές διαφορές, διότι ο χώρος, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέροντος και των δύο είναι ίδιος. Είναι η Κεντρική Ασία και η Ανατολική Μεσόγειος. Άρα, εκ των πραγμάτων, σε στρατηγικό επίπεδο είναι η απόλυτη αντίπαλη. Σε τακτικό όμως επίπεδο, επειδή και οι δύο, όπως πολύ σωστά είπατε, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δύση. Τα βρίσκουν δύσκολα με τη Δύση. Και ταυτοχρόνως η Ρωσία θέλει, εν πάση περιπτώσει, ο βασικό της στόχος δεν είναι καταστροφή η Τουρκία, είναι να ελέγξει τη Συρία και το Ιράκ. Άρα λοιπόν, έχοντας κοντά την Τουρκία, μπορεί κάπως να ελέγξει το τι θα κάνει ο κύριος Ερντογάν στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι πολύ ρεαλιστής ο κύριος Πούτιν. Οπότε δίνουμε μια λογική εξήγηση για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Και επίσης, Έχω ένσταση. Στο κομμάτι το. Εγώ το καταλαβαίνω. Δικαιολογείται σχεδόν απόλυτα το γιατί τώρα Ερντογάν και Πούτιν πρέπει να είναι μαζί. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε λίγο τι γίνεται με τη διαχείριση των πολιτών, των λαών τους, σε ό,τι αφορά στο πώς την πουλάς, σε εισαγωγικά, αυτή τη φιλία, αυτή την προσέγγιση. Κοιτάξτε να δείτε. Στο θέμα των λαών, οι λαοί θα παραμείνουν με τις διαφορές τους. Υπάρχει όμως ένα πολύ σημαντικό σημείο και για τις δύο κοινωνίες αυτές. Ακολουθούν τους αρχηγούς τους. Οι κοινωνίες αυτές δεν είναι όπως στη Δύση, άμα δεν μας αρέσει ο αρχηγός, θα κάνω τις εκλογές και θα φύγω και θα τον διώξουμε ανά 4 χρόνια. Εδώ έχουμε ένα σουλτάνο και έχουμε και έναν τσάρο. Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα πω ότι δεν είναι δημοκρατικός εκλεγμένοι, και οι δύο είναι δημοκρατικώς εκλεγμένοι και οι δύο είναι ηγέτες για τους λαούς τους, αλλά είναι τόσο συγκεντρωτικό το σύστημα από την εποχή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής και είναι τέτοια η κουλτούρα του λαού που συνήθως τους ακολουθούν. Αυτό, επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν σημαίνει επουδενή ότι στο άμεσο μέλλον δεν θα έχουμε
Δεν θα επέλθει σύγκρουση. Εμένα η άποψή μου είναι ότι στο μεσομακροπρόθεσμο μέλλον η Ρωσία με την Τουρκία θα συγκρουστούν. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι αυτό που λέμε μία τακτική κίνηση και των δύο, να φτιάξουν μία, εν πάση περιπτώσει, λυκοφιλίας μου επιτραπεί, ακριβώς για να ξεπεράσουν κάποια προβλήματα που έχουν κυρίως και οι δύο με τη Δύση. Το πρόβλημα έχει μέσα και το κουρδικό. Ακριβώς. Ναι. Το επόμενο κύριε, πριν αλλάξουμε θέμα και πάμε, είναι πολύ μεγάλο το κουρδικό. Κύριε Φίλε, αυτό το μεσομακροπρόθεσμο στη γεωπολιτική πώς μεταφράζεται? Ακούστε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με την εποχή που ζούμε. Δηλαδή, όπως βλέπετε, αυτά τα χρόνια εκεί περίοδος έχει σμικρινθεί ο πολιτικός χρόνος. Έχει συμπυκνωθεί, λέτε. Έχει συμπυκνωθεί. Όλα γρήγορα. Δηλαδή, το μεσοπρόθεσμο μπορεί να είναι και στα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια. 5, ας πούμε. Α. Όχι σε 50. Ναι. Και εδώ είναι γιατί τα γεγονότα έχουν ξεκινήσει, έχουν εκτυλιχθεί με τέτοιο τρόπο και με τέτοια πυκνότητα δεν τα προλαβαίνουμε πλέον. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να γράψει ένα βιβλίο τώρα και μέχρι να εκδοθεί το βιβλίο να χρειάζεται άλλα 3 κεφάλαια. Δεν θα το πούμε άκυρο, γιατί τότε θα είσαι και εκτός θέματος. Για τη δουλειά. Απλά αυτό που θέλω να πω για το κουρδικό, για ποιο λόγο το λέω, γιατί σήμερα έγινε η συνάντηση Ρώσων, Τούρκων και Ιρανών, που πέφτει ακριβώς μέσα στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Ερντογάν, το πρόβλημά του δεν είναι ούτε το ISIS ούτε τίποτα. Μην ακούμε τίποτα από όλα αυτά. Είναι το κουρδικό. Φοβάται τους Κούρδους. Διότι θα φτιαχτεί, βλέπει ότι οι Ρώσοι, οι Ιρανοί και οι Σύριοι, κυρίως οι Ρώσοι και οι Σύριοι, βοηθώντας τους Κούρδους να αντιμετωπίσουν τον ISIS, του δώσαν έχουν φτιάξει στην ουσία μια κουρδική οντότητα η οποία συνορεύει με 900 χιλιόμετρα με την Τουρκία. Βάλτε και άλλα 300 χιλιόμετρα στο Ιράκ, θα έχει 1200 χιλιόμετρα συνοριακή γραμμή με κάποιο κουρδική ή μη ανεξάρτητη ή προς ανεξαρτησία οντότητα. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο απόλυτος εφιάλτης. Άρα τι ήθελε να κάνει? Θέλει να έρθει μαζί με τους Ιρανούς, διότι αγαπητοί φίλοι, οι Ιρανοί, στο Ιράν υπάρχουν άλλα 6-7 εκατομμύρια Κούρδοι. Η πρώτη προσπάθεια για κουρδική ανεξαρτησία έγινε στο Ιράν. Υπάρχει παρακλάδι του ΠΚΚ, το οποίο έχει ένοπλο αγώνα στο Ιράν. Απλά βρίσκεται τώρα σε πολύ μικρότερο το στάδιο από ό,τι είναι στην Τουρκία. Άρα λοιπόν και οι Ιρανοί, ναι, μεν θέλουν να βοηθήσουν τον Άσαντ, ναι, μεν θέλουν να χτυπήσουν τον ISIS, αλλά είναι πολύ προσεκτικοί οι Ιρανοί το τι θα κάνουν με τους Κούρδους, γιατί αντιλαμβάνονται ότι η επόμενη στη σειρά είναι η ίδια τους η χώρα. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με το Ιράν, που επίσης έχει αντιθετικά στρατηγικά συμφέροντα η Τουρκία, έχει ένα πολύ κοινό και άμεσο θέμα. Τι θα γίνει με τον Κουρδιστάν και τους Κούρδους? Άρα λοιπόν, βλέπετε το παζλ μαζεύεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτές οι τρεις δυνάμεις θέλουν να έρθουν τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον μαζί για να λύσουν ένα θέμα, εάν μπορούν, εν πάση περιπτώσει. Οι Κούρδοι λοιπόν, να γνωρίζουμε ότι θα στηριχθούν ακόμα περισσότερο από τους Αμερικανούς και, τη Δύση, οπότε θα μείνει περίπλοκο το παιχνίδι. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι το εξής. Ο κύριος Ερντογάν θέλει στην ουσία, ή φαίνεται ότι δείχνει, ότι να θέλει να μεταφέρει τη στρατιωτική την Τουρκία στις ρωσοκινέζικες στρατιωτικές δομές του Συμφώνου της Σανγκάης. Το Σύμφωνο της Σανγκάης είναι ο στρατιωτικός βραχίωνας στην ουσία της συνεργασίας Κίνας-Ρωσίας και με το Ιράν αυτή τη στιγμή. Και επίσης σας υπενθυμίζω ότι στο πρόσφατο παρελθόν έχει πει ότι δεν μας ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπούμε στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, που είναι της Ρωσίας. Βλέπετε λοιπόν. Ένσταση. Όχι, θέλετε. Η Ουάσιγκτον. Υπάρχει αυτό, λοιπόν. Ο λόγος της παίζει κάποιο ρόλο. Γιατί να σας το πω, δηλαδή αυτό που είχα καταλάβει εγώ σε μια περίπτωση προσέγγισης της χώρας μας με το Ιράν, που υπήρχε άμεση αντίδραση από την αμερικανική πλευρά. Φαντάζομαι για τους Τούρκους θα ισχύει κάτι τέτοιο. Και τώρα άλλο εμείς που κάναμε μια προσέγγιση μικρή και άλλο αυτό το κοσμοϊστορικό, ας πούμε, γεγονός, ναι, έτσι όπως το καταλαβαίνω. Θα αλλάξει πρώτον γύρω λίγο. Θα το αφήσει αυτό να περάσει έτσι. Θα το αφήσει αυτό να περάσει έτσι. Θα αλλάξει ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Ασία. Δηλαδή θα βγει η Ρωσία στις θερμές θάλασσες. Ό,τι οι Αγγλοσάξονες προσπαθούν να αποτρέψουν 300 χρόνια τώρα από τότε τη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή έχουμε παράδειγμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία έκανε μία συμφωνία με τους Ρώσους για να στην ουσία να τους δώσουν πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο και παραλίγο να καταληθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Χρησιμοποίησαν τον Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου οι Αγγλοσάξονες για να τελειώσουν αυτή την ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω γενικά είναι ότι σε περίπτωση που ο κύριος Ερντογάν σοβαρολογεί για το συγκεκριμένο θέμα, είναι το απόλυτο casus belli
αιτία πολέμου και όπως θέλει ο καθής ας το πάρει, για τους Αγγλοσάξονες κυρίως και για τη Δύση απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία θα πρέπει να πάρει τα μέτρα της και να καταλαβαίνει ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι έτοιμη για οτιδήποτε συμβεί στην ευρύτερη περιοχή. Και δεν λέω ότι οι Αμερικανοί θα βομβαρδίσουν με πυρηνικά την Τουρκία, απλά καταλαβαίνετε ότι οι Κούρδοι θα βρεθούν με το 1,5 βήμα σε πλήρη ανεξαρτησία, ούτε μέσα στην Τουρκία. Οι Κούρδοι της γύρω περιοχής και το μέλλον θα δείξει. Άρα κύριε Φίλη, τώρα έτσι πώς τα περιγράφετε και κατανοούμε και άλλα βάθη και άλλα πλάτη που εσείς λόγω ειδικότητας αντιλαμβάνεστε, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή είτε ναι, στη μία πλευρά ρήξη, είτε συμφιλίωση, κάποιος από τους μεγάλους παίκτες θα γίνει έξαλλος. Και προσέξτε, πολύ ωραία το είπατε, και προσέξτε, μια χαρά τα λέτε και ας μην είστε εκπαιδευμένοι στις διεθνείς σχέσεις. Έχω καλή αντίληψη. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Αν αυτή τη στιγμή η Τουρκία πλησιάσει ακόμα περισσότερο τη Ρωσία, το πρώτο πράγμα που θα συμβεί θα είναι να τη χτυπήσει ο ISIS μέσα στην Τουρκία. Για ποιο λόγο? Διαλύοντας τον ISIS στη Συρία και στο Ιράκ, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πιστεύετε? Θα εξαϊωλωθούν? Όχι. Θα μεταφερθούν ως πρόσφυγες εντός ή εκτός εισαγωγικών μέσα στην Τουρκία. Άρα θα θεωρήσουν τον απόλυτο εχθρό του στην Τουρκία. Γιατί μέχρι τώρα ήταν ο απόλυτος σύμμαχος. Τους υποστήριζε, γι' αυτό κράτησε 5-6 χρόνια πόλεμο στη Συρία. Γιατί ήταν το κέντρο λογιστικής υποστήριξης. Εάν λοιπόν συμβεί αυτό, θα κάνουν άμεσους εχθρούς το ISIS και ταυτοχρόνως θα έχουν και άμεσους εχθρούς και τους Κούρδους. Δηλαδή η Τουρκία με την πολιτική που έχει κάνει τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν έχει κάνει πολιτική μηδενικών προβλημάτων, έχει κάνει πολιτική μηδενικών φύλων στην ουσία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θερίζει τις θύελες τις οποίες έσπηρε. Πάντως είναι μια χρυσή εποχή για το κουρδικό, για τους Κούρδους από ό,τι υποψιάζομαι. Ναι. Να μην το πω έτσι με σχεδιασμό, αλλά όπως και να μην θα το καταλάβει ο κόσμος πολύ μέσα απλά από τρία κράτη, να προκύψει ένα κουρδικό. Θα το καταλάβει ο κόσμος πολύ απλά λόγια. Οι Κούρδοι του 21ου αιώνα είναι ό,τι ήταν οι Έλληνες το 19ο αιώνα. Ναι. Δηλαδή την εποχή της ανεξαρτησίας τους. Όπως λειτουργήσαν οι Έλληνες το 19ο αιώνα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι λειτουργούν οι Κούρδοι τον 21ο αιώνα με αυτή την τουρκική δημοκρατία. Μόνο που εμείς την δημιουργηθήκαμε ουσιαστικά εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ στην περίπτωση του Κουρδιστάν θα είναι και λίγο από Συρία και λίγο από Τουρκία και λίγο από Ιράκ. Εμείς μέχρι τη Λαμία ήμασταν στην αρχή. Μετά πήγαμε με μόνο την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λέει, όμως, ναι. Μετά πήγαμε στη Θράκη. Αυτά βέβαια είναι σταδιακά, καταλαβαίνετε. Αλλά αν με εμάς μας πήρε 100 χρόνια, επειδή έχει πιο συγκρίνω χρόνο. Για να κλείσουμε. Πάντως είναι πολύ επικίνδυνες και ιστορικές καταστάσεις. Το ανατολικό ζήτημα πλέον είναι ανοιχτό. Βέβαια. Και ο μεγάλος ασθενής για άλλη μια φορά δεν λέγεται Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά λέγεται Τουρκική Δημοκρατία. Για να κλείσουμε έτσι και για να μην αφήσουμε και ένα θέμα που επίσης είναι πολύ σημαντικό και αφορά στο φάντασμα της τρομοκρατίας που πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Θέλω ένα σχόλιο δικό σας, κύριε Φίλη, σχετικά με το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην Ευρώπη και κυρίως στο κομμάτι της αντιμετώπισης και συνδέοντάς το και με το προσφυγικό της τρομοκρατίας μέσα στις μεγαλοπόλεις της Ευρώπης. Πώς θα αντιδράσουν κυρίως η Γερμανία? Πέραν της τραγικότητας του γεγονότος, εμείς κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούμε ότι σκεφτόμαστε, λογικά είχαμε πει ότι θα συνεχιστούν τα φαινόμενα και θα έχουμε και άλλα φαινόμενα. Ναι. Δηλαδή η τρομοκρατία είναι άλλο να εξαφανιστεί επί του εδάφους το Ισλαμικό κράτος και άλλο να του καταστρέψει την ιδεολογία. Ναι. Η ιδεολογία δεν καταστρέφεται έτσι. Είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο. Θα πρέπει η οικονομική κατάσταση να έχει μείνει, μπορεί να σου κάνει ζημιά. Και είναι με έναν, επιτρέπω όσο κοινικό και να φαίνεται, με έναν εύκολο και φτηνό τρόπο. Δηλαδή παίρνεις ένα αυτοκίνητο, παίρνεις ένα φορτηγό, ούτε κρυκτικά ούτε τίποτα. Ποια. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι? Πέραν όλης της τραγικότητας της κατάστασης, που μπορείς να κάνεις πολύ λίγα στην ουσία, επειδή μιλάμε για μη συμβατικό πόλεμο, για μη συμβατική απειλή, για απειλή εντός της χώρας σου, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, ότι επειδή οδηγούμαστε σε προεκλογική περίοδο στη Γερμανία, να το πάρουμε μια και μιλάμε για το Βερολίνο, η Γερμανία κατά βάση θα σκληρύνει τη στάση της στο μεταναστευτικό. Ο κίνδυνος να αρχίσει η Γερμανία, επειδή υπάρχει ήδη συζήτηση κάποιους μήνες, να απελάβνει ανθρώπους στους οποίους αρχικά δέχτηκε, είναι τεράστιος για τη χώρα μας. Για ποιο λόγο? Διότι λόγω του Δουβλίνου η χώρα μας είναι η χώρα εισόδου. Και όταν λοιπόν οι συνθήκες του Δουβλίνου, ναι, λέει στην ουσία ότι θα τους επιστρέψεις στη χώρα όπου πρώτη πήρε τα δαχτυλικά τους αποτυπώματα. Δηλαδή η Ελλάδα. Εγώ λοιπόν αναρωτιέμαι, εάν η Γερμανία για τον α ή β λόγο αποφασίσει να διώξει κάποιους χιλιάδες ανθρώπους, πώς η Ελλάδα θα τους δεχτεί? Μάλιστα. Με αυτό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αυτό. Κύριε Φίλη. Το κακό είναι κιόλας και θα το, έχει νόημα που θα το πούμε, γιατί θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Μάρτα μετά, ότι θα κρατήσει και ό,τι την εξυπηρετεί τη Γερμανία σε επίπεδο μεταναστών προσφύγων. Έτσι δηλαδή, στο καλό κομμάτι. Κρατάει αφανούς απειλή να απελάσει η Γερμανία. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Και κρατάει τους πλούσιους Σύρους. Πρώτον γύρω κρατάει ανθρώπους που έχουν πτυχία, είναι οικογενειάρχες, άρα ξέρουν ότι δυνητικός δεν είναι αυτοί που θα είναι τζιχαντιστές, διότι οι τζιχαντιστές είναι νέοι και μόνοι τους. Επιχειρηματικό παρελθόν, ακριβώς. Και ξέρετε τι ωραίο είναι αυτό. Σε 20 χρόνια που θα γυρίσουν πίσω αυτοί οι άνθρωποι, είτε μόνιμα ξανά στη Συρία ή οτιδήποτε, θα πίνουν νερό στο όνομα της Γερμανίας και της κυρίας Μέρκελ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για να δούμε λοιπόν ένα ακόμη βίντεο και να παρακολουθήσουμε μια μικρή αλλαγή. Τι λένε οι μάρτυρες μετά από την επίθεση στο Βερολίνο που έγινε τώρα λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Ήταν κατάμεστο το εμπορικό κέντρο. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτό το φορτηγό εισέβαλε με πάνω από 60 χιλιόμετρα. Και βεβαίως η πιο ανατρεπτική κακή εξέλιξη ήταν ότι έχουν λάθος άνθρωπο στα χέρια τους οι γερμανικές αρχές. Και αυτό είναι μια ομολογία η οποία είναι και κοινική και δεν γίνεται από τις αρχές του Κόγκο, αλλά από τις αστυνομικές αρχές της Γερμανίας. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο. Τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσαν όταν το φορτηγό εισέβαλε στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά της γερμανικής πρωτεύουσας περιγράφουν όσοι στάθηκαν τυχεροί και γλίτωσαν από τη φωνική πορεία του. Ένα φορτηγό παρέσυρε τον κόσμο. Εγώ στεκόμουν σε εκείνο το σημείο. Είδα πώς οδήγησε το όχημα μέχρι εκεί και μετά έφυγε. Στη συνέχεια άκουσα πυροβολισμούς και γύρισα πίσω. Μετά από 2 λεπτά έφτασε η αστυνομία και πλέον ακινητοποίησε το φορτηγό. Την ώρα που ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε, έφτασε το φορτηγό. Μετά πέρασε δίπλα από εμένα και το κορίτσι μου. Νομίζω πως πέρασε 3 μέτρα από εμένα και 5 από εκείνη. Ήρθε από την είσοδο, χτύπησε τα διαχωριστικά και συνέχισε την πορεία του. Το Βερολίνο αποτελεί ένα από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα το Δεκέμβριο. Γαλλία και Ιταλία ανακοίνωσαν πως τα μέτρα ασφαλείας θα ενταθούν. Πάρα πολλά τα θέματα και αυτό ακριβώς εδώ προσπαθούμε να προετοιμάσουμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μάρδας, καθηγητής, πρώην αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος και για τα οικονομικά και για την εξωτερική πολιτική και για το προσφυγικό. Υπουργός εξωτερικών και γι' αυτό έχει και ένα νόημα. Βέβαια, ο κύριος Μάρδας ήταν κυρίως στο οικονομικό κομμάτι, αλλά δεν μπορείς να μην ρωτήσεις τον υπουργό, βλέποντας όλα αυτά. Τι βλέπετε, τι μπορεί να συμβεί, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα, κύριε καθηγητά, σε αυτό το πατέρα. Για την Τουρκία, καταρχάς. Και για την Τουρκία θέλω και για την Ευρώπη. Σε πρώτη φάση για την Τουρκία. Να το συνδέσουμε λίγο από εκεί που τα αφήσαμε με την ανάλυση που είχαμε περί γεωπολιτικών. Η Γερμανία απειλεί να απελάσει 100.000 Αφγανούς. Είμαστε στην κατάσταση που είμαστε. Να στο χαλάσω, περίμενε, γιατί είναι συγκεκριμένο. Μετά θέλω να σταθούμε λίγο με αυτό με τον κύριο Μάρτα, να αρχίσουμε πρώτα με την Τουρκία. Να μας πει καταρχάς την Τουρκία τι. Τι βλέπετε? Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι λίγο μια μπερδεμένη ιστορία. Με την Τουρκία έτσι ασχολούμαστε και σε επίπεδο πανεπιστημιακό πολλά χρόνια και παρακολουθούμε βέβαια το τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε και κάποιες απόψεις για τα όσα γεγονότα έχουν διαδραματιστεί μετά τον Ιούλιο. Θα δούμε σε τελική ανάλυση τι θα επιβεβαιωθεί, τι θα διαψευστεί. Στην Τουρκία τα πράγματα είναι αρκετά μπερδεμένα, γιατί δεν ξέρουμε τι επιδιώκεται με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας κάποιες εξελίξεις που μπορεί να συμβούν, αλλά σε τελική ανάλυση βλέπουμε ένα κουβάρι το οποίο δύσκολα μπορεί να ξεμπερδευτεί. Στη Γερμανία τα πράγματα είναι πιο απλά, πιο ξεκάθαρα. Στη Γερμανία και γενικά ο δυτικός κόσμος θεωρούνται σύγχρονοι σταυροφόροι της Μέσης Ανατολής και ως εκ τούτου αντιμετωπίζονται ως σύγχρονοι σταυροφόροι. Αυτή είναι η προσέγγιση η οποία σε τελική ανάλυση ερμηνεύει για τις όποιες τρομοκρατικές επιθέσεις. Στην Τουρκία έχουμε έναν Ερντογάν ο οποίος μετά το πραξικόπημα το οποίο έγινε επιβίωσε και μετά τη στήριξη του κόσμου επιβίωσε. Από την άλλη πλευρά, ποιος ήταν πίσω από το πραξικόπημα είναι πολλά ερωτήματα τα οποία υπάρχουν να απαντηθούν. Μπορεί διάφορα να ακούγονται και ο καθένας διαμορφώνει βέβαια τις απόψεις του.
κατά πόσο το πραξικόπημα ήταν ένα προϊόν ενός τυχαίου γεγονότος ή κατά πόσο ήταν σχεδιασμένο εδώ και πολλά χρόνια να γίνει, γιατί μπορεί να εξυπηρετούσε κάποια άλλα συμφέροντα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σε τελική ανάλυση συζητείται και εξετάζεται. Βλέπουμε ότι σκληραίνει ο Ερντογάν τη θέση του απέναντι στη Δύση και πιο συγκεκριμένα στους Αμερικανούς, γιατί ενδεχομένως έχει κάποιες πληροφορίες που δείχνουν ότι μπορεί μεν οι Αμερικανοί να αναγνώρισαν την κυβέρνηση με την έννοια την συμπαραστάθηκαν αμέσως μετά το πραξικόπημα, αλλά. Και προσεγγίζει και τους Ρώσους. Δεν σημαίνει. Κοιτάξτε, με τους Ρώσους, από τους Ρώσους μπορεί να βγει ένα πολύ χρήσιμο συμπέρασμα και για τα ελληνοτουρκικά. Ότι δηλαδή. Θα σας πω. Με την ρήψη του ρωσικού αεροσκάφους, όπως θυμάστε, ο πρόεδρος Πούτιν επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία. Αυτές εδώ οι κυρώσεις τύχησαν άμεσα ένα κόστος της τάξης των 6,5 δις. Μείωση τουρισμού, μείωση εξαγωγών κτλ. Αυτό είναι ένα άμεσο κόστος. Ένα κόστος που το ζήσαν όλοι. Ενέργεια, κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες δούλευαν από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, σε μία νύχτα, τρόπος του λέγει μεν, αλλά στην τελική ανάλυση έτσι ήταν, χιλιάδες Τούρκοι εργαζόμενοι σε κατασκευαστικές εταιρείες, πλην αυτών που ασχολούνται με εξειδικευμένη εργασία, βρέθηκαν στην Τουρκία σε μία νύχτα. Σε μία νύχτα. Τούρκοι επιχειρηματίες προδραστηριοποιούνταν. Βλέπετε πώς σε τελική ανάλυση η οικονομία κυριαρχεί της πολιτικής. Δηλαδή έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και βλέπετε πώς ένα κράτος, η Τουρκία που θεωρείται ως μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, πώς ξαφνικά κλονίστηκε από ένα απλό εμπάρκο 6,5 δις. Να τονίσουμε ότι η Τουρκία εξάγει στην Ρωσία το 2,5 περίπου της εκατό των συνολικών της εξαγωγών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει το 40% των δικών της εξαγωγών. Οπότε καταλαβαίνετε μία εμπλοκή οτιδήποτε μορφής με την Ελλάδα που είναι έτσι και αλλιώς κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τι ζημιές μπορεί, αυτό ήταν μια προέκταση των όσων έχουμε ζήσει με την Ρωσία, ένα γεγονός που το ζήσαμε. Σε τι ζημιές μπορεί να προκαλέσει, έχοντας υπόψη βέβαια, να υπενθυμίσω, ότι στη Δίκη της Λισαβόνας υπάρχουν τρία άρθρα, είναι το άρθρο έτσι 21, 42 και 215, τώρα τα ψάχνετε και τα έχω φρέσκα στο μυαλό μου, τα οποία αναφέρονται στη συνδρομή που πρέπει να δείξουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής και σε κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής. Και βέβαια κάποιος μπορεί να πει, μα κι αν δεν ασχοληθούν μαζί μας ή εν πάση περιπτώσει δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο όμως, το οποίο επιβάλλει κυρώσεις σε πολλές περιπτώσεις και αυτές εφαρμόζονται. Κύριε Μαρδά, αυτό είναι και μια έμεση απάντηση στο πρωταρχικό δικό μου ερώτημα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε εάν η αγωνία για το προσφυγικό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλούς ανθρώπους με πολύ αλληλεγγύη. Αλλά αν ανοίξει η Τουρκία, αν απασφαλίσει ή αν στείλουν 100.000 οι Γερμανοί εν ώψη και των εκλογών τους, τι θα κάνουμε? Ναι, προσέξτε, οι Γερμανοί δεν μπορούν να στείλουν έτσι 100.000. Η Τουρκία βέβαια, αν κινηθεί με έναν τρόπο που είναι έξω από τις συμφωνίες, καταλαβαίνετε, αυτό προκαλεί μπορεί να προκαλέσει κάποια όξυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Η Τουρκία δεν είναι ένας απλός εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέεται από το 1996 στο πλαίσιο μιας τελωνιακής ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνει χρήματα από τον Περιφερειακό Ταμείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω, το 40% των εξαγών της Τουρκίας κατευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκές εταιρείες επένδυσαν στην Τουρκία εν ώψη του γεγονότος ότι παλαιότερα, ότι η αγορά της Ευρώπης θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί από προϊόντα της Τουρκίας. Η όποια εμπλοκή της Τουρκίας το 2016 με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την παραμικρή σχέση με τα ίμια του 1996. Ναι, καμία σχέση. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι, επειδή συνδεθήκαμε, κάναμε τη σύνδεση με το προσφυγικό. Μη φύγουμε αλλού. Άρα, λοιπόν, μας λέτε ότι υπάρχουν πολλά εργαλεία στα χέρια των Ευρωπαίων. Σαφώς. Αν δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, και αν επιθυμούν οι Ευρωπαίοι να τα χρησιμοποιήσουν. Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι μπορεί μην επιθυμούν, αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο το οποίο οφείλει να εφαρμόζει τις συνθήκες. Θα σας υπενθυμίσω πάλι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε την απαγόρευση τουρκοκυπριακών προϊόντων στο κοινοτικό έδαφος μετά από μια προσφυγή ενός επιχειρηματία Κύπριου. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
εφάρμοσε τη συνθήκη. Να δούμε το κομμάτι των προσφύγων, επειδή εστιάσαμε πριν και εγώ ξέρετε που θέλω να το πάω, γιατί η Γερμανία κατόρθωσε και πήρε το άνθος, ας το πούμε έτσι, από τους μετανάστες πρόσφυγες, από τους πρόσφυγες μάλλον, οι οποίοι εισέρευσαν στην Ευρώπη, τους αξιοποίησε και επιχειρηματικά και τους ενέταξε στην κοινωνία της. Και αυτό, όταν εσείς το επισημάνατε, είχατε γίνει και στόχος ηρωνίας. Αυτό το κομμάτι τώρα, σε μια λογική ότι έχουν χρησιμοποιήσει, έχουν στημένες λεμονόκουπες στα χέρια τους ή τέλος πάντων έχουν κάνει το ξεκαθάρισμα σε ό,τι έχουν ξεκαθαρίσει την ήρα από το στάρι και να μας γυρίσουν πίσω, έστω και σε αυτό, με κάποια νομική φόρμουλα, ότι δεν χρειάζονται. Εγώ θέλω να σταθούμε και στα δύο, και στο κομμάτι της αξιοποίησης των προσφύγων και στο κομμάτι ότι πώς πρέπει να αμυνθούμε σε μια τέτοια διαδικασία, το να ξαναδεχτούμε, να μαζέψουμε εμείς, να γίνουμε η αποθήκη ψυχών της Ευρώπης. Προσέξτε τι γίνεται. Πάλι εγώ επιμένω σε θέματα που έχουν σχέση με το πλαίσιο πάνω στο οποίο οικοδομείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν να επιστρέψουν όλοι στην Ελλάδα, καθώς προβλέπεται ο επιμερισμός των βαρών στο συγκεκριμένο θέμα, πάλι από τη συνθήκη της Λισαβόνας, είναι τρία άρθρα του 78 και 80 που προφητικά, όταν το 2008 τέθηκε όλη αυτή η διαδικασία σε εφαρμογή, προφητικά πρόβλεψαν το τι πρέπει να γίνει σε τέτοιας μορφής κρίσης. Ως εκ τούτου δεν είναι έτσι απλά τα θέματα, παίρνω, μεταφέρω κόσμο και τον γυρίζω. Ωραία, να το δεχτώ. Στο κομμάτι της ένταξης των προσφύγων στις κοινωνίες, στις δυτικές, κυρίως την επένδυση... Εκεί προσέξτε τι γίνεται. Εκεί κάθε χώρα έχει εφαρμόσει τις δικές της πολιτικές. Ας πούμε, η Γερμανία και το Βέλγιο και άλλες χώρες έκαναν κάποιες επιλογές ακόμα από τα στρατόπεδα στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Μετά από μια προσεκτική καταγραφή πήραν τα άτομα τα οποία ήθελαν ή ακόμα αν θέλετε και από άλλες περιοχές όπου έκαναν μια επιλογή ατόμων που ασχολούνται με μια επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα τους και ενός υψηλού μορφωτικού επίπεδου, μιας όπως γνωρίζετε η Γερμανία παρουσιάζει ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο. Δεν είναι η μόνη βέβαια, η Αίγυπτος απορρόφησε ένα σύνολο κόσμο που πήγε από τη Συρία που μετέφερε 220 περίπου εκατομμύρια περσινές τιμές. Η Τουρκία εφάρμοσε μια άλλη πολιτική η οποία απέδωσε περίπου 700 εκατομμύρια εισρωή κεφαλαίων με στοιχεία του 2016. Πέρυσι ήταν 550 εκατομμύρια και με 5.000 επιχειρήσεις Συρίων. Εμείς έχουμε μια πολιτική η οποία προσπαθεί να προσελκύσει γενικά τον κόσμο ο οποίος έχει κάποια χρήματα να αγοράσει κάποιες κατοικίες από τη στιγμή κατά την οποία έχει 250 χιλιάρικα μπορεί να έρθει στην Ελλάδα και να αποκτήσει μια κάρτα πενταετούς διαμονής. Από εκεί και πέρα η Σουηδία παραδείγματος χάρη χρηματοδότησε κάποιους από αυτούς που είχαν κάποια ενασχόληση με εστιατόρια, με ταβέρνες, έτσι ώστε να ανοίξουν, να ανοίξουν εκεί καταστήματα εστίασης και να συγκεντρώνονται όλοι κάπου και ως ένα βαθμό να υπάρχει και μια εποπτεία του συνόλου. Όλοι κάναμε κάτι. Άλλοι με πιο έντονο τρόπο, άλλοι με λιγότερο έντονο τρόπο και βέβαια όλα θεωρούνται ότι είναι προσωρινά καθώς το θέμα της Συρίας πρέπει να λήξει κάποια ώρα. 10 εκατομμύρια κόσμος έχει φύγει, δεν είναι λίγος πληθυσμός, δεν είναι 100 και 200 χιλιάδες, είναι ο μισός πληθυσμός από τη χώρα έχει φύγει. Και βέβαια βλέπετε έχουμε μεγάλα προβλήματα και με τους Αφγανούς και με τους Πακιστανούς και με Ιρανούς που φεύγουν και υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στην περιοχή. Υπάρχουν πληροφορίες πάντως, Υπουργέ, που λένε ότι έρχονται ακόμη και από τη Βενεζουέλα πλέον. Δηλαδή, αν το δούμε να συνεχίζεται και να αυξάνεται, θα μιλάμε για άλλου τύπου μετανάστευση από αυτήν που πιστεύουμε ότι υπάρχει. Εγώ θα πω και ένα βήμα παρακάτω. Θέλετε που το συζητήσαμε και πέρσι στην Κωνσταντινούπολη σε ένα συνέδριο που είχε σχέση με την ενέργεια. Αν η τιμή του πετρελαίου παρέμενε στα 38 και 40 δολάρια το βαρέλι και 33, που στο 38, να σας υπενθυμίσω, ήταν η τιμή του βαρελιού επί Ιρανικής Επανάστασης, 1980-81. Λοιπόν, και δεν ανέβαινε στα 50, που θεωρείται μια τιμή η οποία εξυπηρετεί τους πάντες, δηλαδή και την προσφορά και τη ζήτηση, θα μπορούσαμε να περιμένουμε από αυτήν την μείωση της τιμής του πετρελαίου αναταραχές
σε αυτές εδώ τις χώρες με επιπτώσεις που δεν μπορούμε να τις υπολογίσουμε, γιατί σαφώς η τιμή του πετρελαίου όταν μειώνεται αυτό βελτιώνει την ευημερία στο δυτικό κόσμο, γιατί ρίχνει τις τιμές, ρίχνει το κόστος σε γενικές γραμμές. Μέσω της μείωσης των τιμών έχουμε βελτίωση ευημερίας του κόσμου της Δύσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ήταν και η καλύτερη λύση για την Ανατολή. Οπότε εκεί είχε ανοίξει μια τέτοια συζήτηση μελέτης των επιπτώσεων μιας τέτοιας εξέλιξης, η οποία θα κρατούσε για αρκετό χρονικό διάστημα, θα οδηγούσε στον εξανεμισμό πολλών συναλλαγματικών αποθεμάτων αυτών των χωρών και σε τελική ανάλυση σε κάποιες κοινωνικές αναταραχές που, καταλαβαίνετε, αν επεκταθούν οι κοινωνικές αναταραχές και σε άλλες χώρες πλην των γνωστών που έχουμε, τότε αλλάζει όλη η γεωγραφία αυτής της κατάστασης. Πάμε σε ένα break. Το τελευταίο μας. Ναι. Και επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στα βαθιά εσωτερικά μας. Παρακολουθούμε και αυτό το στιγμιότυπο όπου στις μοίρες του Ηρακλείου ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να έχασε την ψυχραιμία του. Και θα το παρακολουθήσουμε όλο αυτό και μαζί. Και κομμάτι οικονομία, έτσι, και Euro Working Group και τα αξιολόγηση. Και Βενιζέλο και ό,τι άλλο θέλεις. Ο κύριος Μάρδας εδώ είναι, θα μας τα πει όλα. Σε λίγο. Κύριε Μάρδα, θα περάσουμε τώρα στα εσωτερικά και πριν δούμε τις σημερινές εξελίξεις και το βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα, όπου στις μοίρες απευθυνόμενος στους αγρότες φαίνεται να τους τα είπε λίγο πιο αγριεμένα από όσο τον έχουμε συνηθίσει. Βλέπετε εκλογές? Αντέχουμε? Εκλογές δεν βλέπω και σε τελική ανάλυση και η θέση μου είναι ότι δεν πρέπει να γίνουν εκλογές και αυτή η θέση βασίζεται σε δύο, αν θέλετε, στοιχεία. Έχοντας υπόψη ότι υπηρέτησα και από τη μία πλευρά έναν χώρο ο οποίος είχε ως κύρια ενασχόληση τη διαχείριση των πόρων της χώρας και από την άλλη πλευρά υπηρέτησα σε έναν άλλον χώρο με το οποίο είχε σχέση με τη στρατηγική ανάπτυξη της χώρας. Και οι δύο αυτοί πόλοι δεν θα λύσουν τα προβλήματά τους με τις εκλογές. Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης φωνάζει, ότι είναι επικίνδυνη η κυβέρνηση, ναι, γιατί εντάξει, είναι καλύτερα να κάνουμε τώρα εκλογές, γιατί η οικονομία δεν μπορεί να αντέξει άλλο. Ναι, και βέβαια η απάντηση, αν θέλετε, είναι σε αυτή την περίπτωση και πώς θα είστε εσείς περισσότερο αποτελεσματικοί από ότι ήσασταν δύο χρόνια πριν, μιας και τα ίδια άτομα, η ίδια δομή, η ίδια κουλτούρα διαπερνά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν είχαμε συχνά, τους λέω, αν ήσασταν οι απόγονοι κάποιων ένδοξων προγόνων, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πράγματι υπάρχει μία νέα πολιτική, κάτι νέο θα ζήσουμε κτλ. Το αυτονόητο που υπάρχει στο μυαλό του κόσμου, ξέρετε, όταν ο κόσμος σκέφτεται ψύχρεμα, θέτει την εξής απλή ερώτηση. Γιατί αυτά που προτείνετε τώρα δεν τα κάνατε τόσα χρόνια πριν? Αυτή είναι η ερώτηση η οποία δύσκολα απαντάτε από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να πει κάποιος δεν είχαμε χρόνο, διότι άλλες χώρες σε δύο χρόνια ξεπερνούν όλα τα προβλήματα της κρίσης και για να απογειωθεί μια οικονομία πρέπει στην διετία, αν όχι στην τριετία, να έχει κάνει τα πάντα που έχουν σχέση με οτιδήποτε επηρεάζει την οικονομία και την οδηγεί σε ύφεση. Κορέα, Ισραήλ, Τουρκία, Σουηδία, όποια χώρα και αν πιάσετε, στην διετία και λίγο παραπάνω, είχαν λήξει με ό,τι διαρθρωτικές αλλαγές, οτιδήποτε προβλήματα υπήρχαν, οτιδήποτε πολιτικές λιτότητας, τα πήραν και μετά τα έδωσαν πίσω. Άρα, κύριε καθηγητή, άρα, ναι, γιατί κοντεύει είναι, πια και δύο χρόνια και η κυβέρνηση Ζανέρ. Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται, άλλο να είσαι μια κυβέρνηση κάποια χρόνια, να μπαινοβγαίνει στην εξουσία και να έρχεσαι και να βλέπεις τι γίνεται και να μπορείς να ρεγουλάρεις ένα σύστημα, και άλλο ξαφνικά να έρχεται ένα καινούργιο τρένο το οποίο προσπαθεί να μπει σε καινούργιες σιδηροτροχές. Είναι πολύ διαφορετικό το ένα από το άλλο. Για να πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα τι ακριβώς συνέβη στις μοίρες του Ηρακλείου. Ο Νικήθας ο Κορονάκης θα μας βάλει στο κλίμα μέχρι να έρθει η ώρα να παρακολουθήσουμε και το συγκεκριμένο βίντεο. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός περιοδεύει στην Κρήτη αυτές τις ημέρες. Βρέθηκε στις μοίρες στο Ηράκλειο, όπου είχε συνάντηση με παραγωγικούς
φορείς. Εκεί όμως ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Πρωθυπουργού και των αγροτών αλλά και των δημοσιογράφων. Είχε μία σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Μόλις ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, ζήτησε από τους δημοσιογράφους, τους φωτορεπόρτερ και τους καμεραμάν να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Δεν είχαν ενημερωθεί γι' αυτό προηγουμένως, οπότε επικράτησε μία ένταση με τους αγρότες να δηλώνουν ότι αν φύγουν δημοσιογράφοι από την αίθουσα, θα φύγουμε κι εμείς. Τότε πήρε το λόγο ο Πρωθυπουργός σε έντονο ύφος, χτύπησε μάλιστα το χέρι του στο τραπέζι και είπε: εδώ δεν είναι εκπομπή, εδώ είναι σύσκεψη. Εγώ, όταν κάνω συσκέψεις, ανέφερε με φορείς, κλείνουν οι πόρτες και μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο. Οι δημοσιογράφοι αρνήθηκαν να φύγουν, υπήρξε ένα πεντάλεπτο έντασης. Στο τέλος αποχώρησαν και περίμεναν έξω και συνέχισε τη σύσκεψη ο κύριος Τσίπρας. Αλλά μην πω περισσότερο, νομίζω μπορούμε να τα δούμε στο βίντεο όπως τα κατέγραψε η κάμερα του Κρέτα Post, τοπικού ειδησιογραφικού site της Κρήτης. Να το παρακολουθήσουμε. Ήρθαν τρεις φορές επιτροπές αγροτών. Αν θέλετε να κάνετε θέατρο στις κάμερες, κάνετε δηλώσεις έξω. Εδώ θα λύσουμε τα προβλήματα. Όποιος δεν θέλει να σηκωθεί να φύγει. Όποιος δεν θέλει να σηκωθεί. Εγώ πρέπει εδώ να μιλήσω με τους αγρότες πρόσωπο με πρόσωπο. Ακούσατε. Λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει θέατρο στους δημοσιογράφους, να κάνει δηλώσεις έξω. Όταν εγώ καλώ συσκέψεις, ακούστε λίγο τώρα. Έτσι κλείνουν οι πόρτες και ακούγονται τα προβλήματα. Και γίνεται ειλικρινής διάλογος. Ειλικρινής διάλογος. Όχι εκπομπή. Έχετε εκπομπή, κύριε Διονέλη. Μας φωνάξετε να κάνετε εκπομπή. Εδώ θα μάλιστα τα προβλήματα. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε, κύριε. Λοιπόν, θέλω να καταθέσω την προσωπική μου κρίση, ότι δεν χτύπησε και κανένα χέρι πολύ εκνευρισμένος. Εξέφρασε μια άποψη σε έντονο ύφος, γιατί αλλιώς περιγράφεται και αλλιώς γράφεται. Απότομα μίλησε, αλλά νομίζω ότι εντάξει, αυτό το λέω οποιοδήποτε και να ήταν στη θέση του Τσίπρα και ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου, οποιοδήποτε και να ήταν, κάπου πρέπει έχουμε χάσει τα όρια νομίζω. Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, πάει να μιλήσει με τους αγρότες, με ομοσπονδίες, με εκπροσώπους και αυτά. Πάει να κάνει μια πραγματική. Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Πώς να το κάνει, εκλεγμένος. Όποιος και να είναι, ό,τι διαφορές και να έχεις, πρέπει να υπάρχει και ένας ανάλογος σεβασμός. Καταλαβαίνω ότι πια και αυτό που μπορούμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Μάρδα, ότι και η κοινωνία και οι δύο κομμάτια της κοινωνίας έχουν φτάσει στα όρια τους, αλλά αν χάσουμε πλέον και το σεβασμό στην ίδια μας τη δημοκρατία, εντάξει, νομίζω ότι εκεί είναι το φτάνουμε στο σημείο χωρίς γυρισμό. Εγώ ήθελα να κάνω, κύριε Μάρδα, αυτή την περιγραφή, τη δημοσιογραφική περιγραφή που δεν. Γιατί εγώ φαντάστηκα ότι χτύπησε το χέρι του και τραντάχτηκε το. Τίναξε τα χαρτιά κάτω. Όχι. Απότομα μίλησε, αλλά το χέρι δεν ήταν στην ένταση που γράφεται. Δυνατά μίλησε, αλλά καταλαβαίνετε υπήρχε ένα βόμβο τεράστιο μέσα στην αίθουσα. Δηλαδή, αν δεν δυναμώσει λίγο τη φωνή, δεν μπορεί να πει και αυτά τα οποία χρειάζεσαι. Αλλά να γνωρίζει ο κόσμος ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια δεοντολογία. Την δεοντολογία ποια είναι και ποια είναι, αυτό το ζούμε όλοι μας. Μπαίνουν μέσα οι δημοσιογράφοι πριν αρχίσει η σύσκεψη, βγαίνουν οι φωτογραφίες, υπάρχουν κάποιες φιλοφρονήσεις, γίνονται κάποιες κουβέντες, αποχωρούν οι δημοσιογράφοι, κλείνουν οι πόρτες, γίνεται η σύσκεψη και μετά γίνονται οι δηλώσεις έξω από την αίθουσα. Δεν θυμάμαι να έχουμε συσκέψεις και να έχουμε μέσα και τους δημοσιογράφους. Αυτό, αν θέλετε, είναι μια διαδικασία η οποία δεν ξέρω πότε και πού έχει γίνει, αλλά όχι μόνο όταν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της χώρας, ακόμα και πάει ένας εργός της αντιπολίτευσης ή ένας οποιοσδήποτε κάπου. Και εμείς πηγαίνουμε συχνά, πηγαίναμε στο παρελθόν σε διάφορα μέρη και δεχόμασταν φορείς να συζητήσουμε κτλ. Βλέπαμε τους δημοσιογράφους, λέγαμε δύο κουβέντες. Έβγαιναν κάποιες φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες είναι αυτές οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των δημοσιογράφων. Και μετά στο τέλος δίναμε τα συμπεράσματα και απαντούσαμε σε ό,τι ερωτήσεις ήθελα. Υπουργέ, και αυτές οι εικόνες όμως δείχνουν ότι την ένταση που υπάρχει στην κοινωνία. Δηλαδή έχουν φτάσει στα όρια τους, έτσι, και ιδίως όταν μιλάμε. Κοιτάξτε, και η πολιτική σκηνή αντίστοιχα. Έχουμε γνώση του τι γίνεται. Δεν αεροβατούμε. Γνωρίζουμε ότι η κοινωνία είναι κουρασμένη. Δεν έχει σημασία που δεν έχουμε εμείς την κύρια ευθύνη.
Την κύρια ευθύνη άλλοι την έχουν και όσο και να επιδιώκουν να μας την επιρρύψουν, μπορώ να σας πω, είναι έτσι άκομψο αυτό το οποίο συχνά ακούγεται, ότι μέσα στα 2 χρόνια διαλύθηκαν τα πάντα, που δεν διαλύθηκαν τα πάντα, γιατί και κατ' επανάληψη έχω θέσει και ερωτήματα σε τεχνικό επίπεδο στους αγαπητούς αδέρφους της αντιπολίτευσης και δεν έχω απαντηθεί. Δηλαδή, λένε, υπογράψατε ένα μνημόνιο τρίτο και εμείς δεν θα υπογράφαμε, δεν ξέρω τι θα έκαναν. Και η απάντησή μου είναι η εξής. Πέρσι πληρώσαμε 16,1 δις ευρώ σε επιστροφές στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οπουδήποτε αλλού. Πώς αυτά τα χρήματα θα τα πλήρωνε η Νέα Δημοκρατία, αν ήταν κυβέρνηση? Το Ταμείο του Κράτους στις 20 του Φλεβάρι είχε έλλειμμα 0,5 δισεκατομμύριο, χωρίς να αγγίξουμε τίποτα, χωρίς καν να υπάρχουν. Νομίζω ότι λοιπόν, η κοινωνία τα αντιλαμβάνεται αυτά, Υπουργέ. Εντάξει, απλά και μόνο ας κάνουμε και κάποιες επισημάνσεις, χωρίς να πολιτικολογούμε. Υπάρχουν κάποια δεδομένα, τα οποία δύσκολα κάποιος μπορεί να τα απαντήσει. Δηλαδή, τι θα πει κάποιος με τα 16,1 δις, θα βγαίνει στις αγορές με 5% επιτόκιο, παραδείγματος χάρη? Αυτό που εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν πραγματικά είστε σε θέση να κάνετε και ένα είδος κριτικής στην κυβέρνηση. Κριτικής, προσέξτε τι γίνεται. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι. Βέβαια, να συνεχίσετε. Ναι, κριτική. Γιατί ξέρετε, νομίζω ότι ως κοινωνικό σύνολο το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη αυτό. Δεν γίνεται όλοι να τα κάνουν τέλεια όταν είναι στην κυβέρνηση. Και είναι λίγο μονότονο και αυτό που ακούγεται από κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις. Είναι πάντα το ίδιο. Είναι σαν να ακούμε την ίδια. Έχετε μια ένσταση σε αυτό που είπε ο κύριος Μάρτας. Λέτε δηλαδή ότι αφού ήταν έτσι η εικόνα λίγο πολύ μονόδρομος, να πούμε, σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί δεν το είχαμε πει εκ των προτέρων? Δηλαδή, εμείς. Που, η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, ως κυβέρνηση. Αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς το έχει πει, 2 λεπτάκια. Δεν ήταν. Κοιτάξτε, γίνεται όταν μια προηγούμενη κυβέρνηση. Άλλο το πρώτο κομμάτι. Δεν εννοώ το πρώτο κομμάτι της διακυβέρνησης και μετά, επειδή είπαμε, μπήκαμε στο τρίτο μνημόνιο, ώρες τα αλλάζουμε. Δεν είχε δοθεί έτσι ακριβώς η εικόνα. Από εμάς, όχι, διότι δεν είχαμε και την εικόνα και όλων των δεδομένων. Δηλαδή, μπήκα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και διαπίστωσα την τρύπα του 0,5 δισεκατομμυρίου. Γιατί, κατά την παράδοση, παραλαβή, εκείνο που ακούστηκε ήταν γύρω στις 26 του Γενάρη, τις προηγούμενες εκλογές του 2014, ότι σας δίνουμε ένα ταμείο με 2,5 δισεκατομμύρια. Βέβαια, 2,5 δισεκατομμύρια με το ζόρι, να χρησιμοποιήσω τον όρο, έκλειναν τον μήνα. Και λες, έχεις 2,5 δισεκατομμύρια. Πάρα πολύ ωραία. Τελειώνει ο Γενάρης, μπαίνει στο Φλεβάρι και αρχίζεις καινούριο λογαριασμό. Εγώ σας το και αρχίζεις με 1,3 δισεκατομμύρια, τα οποία εξανεμίζονται και γίνεται μια μεγάλη τρύπα της τάξης 0,5 δισεκατομμύρια το Φλεβάρι, χωρίς καν εμείς να κάνουμε κάτι σαν να είχαμε τα χέρια μας. Να έχετε κατέστη, ακριβώς. Εγώ το πάω λίγο για να δούμε τελικά ποια είναι η πραγματική κατάσταση αυτή που περιγράφηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην πρώτη συνέντευξη μετά την διαπραγμάτευση του Ιουλίου, τον Αρμαγεδόνα που είχαμε μπροστά μας. Και το συνδέω με αυτό που αποκάλυψε σήμερα στην υποεπιτροπή της Βουλής για το Χρέος ο κύριος Βενιζέλος, ότι ο Σόιμπλε μου είχε με 8 ευρώ όριο αναλήψεων την ημέρα, με ίσα ίσα να βγαίνουν τα νοσοκομεία με αναλώσιμα και δεν ξέρω αν θα είχαμε και ανοιχτά σχολεία. Αυτή ήταν η κατάσταση τελικά, κύριε Μάρτα? Ναι, αυτή την περιέγραψε στην Επιτροπή που ήμουνα κιόλας μέσα, πριν αποφασιστεί το PSR του 2012. Για εκείνη την περίοδο μιλάμε. Έτσι, δηλαδή η λύση ήταν δραχμή, μάλιστα, με όλη την συμπαράσταση που θα δείχνει η Ευρώπη με αεροπλάνα αλληλεγγύης και με μεταφορές ανθρωπιστικής κρίσης και τα λοιπά, ή θα μπαίναμε σε μια διαδικασία στο πλαίσιο του μνημονίου κουρέματος του ελληνικού χρέους. Και από το 12 φτάνουμε στο 15, στο καλοκαίρι του 15 και είναι πάλι η ίδια κατάσταση λίγο πολύ. Ναι, τώρα η κατάσταση το 15 ήταν διαφορετική από το 12, αλλά δεν βιώναμε τέλος του 2014 ένα success story. Ξέρετε γιατί. Να είμαστε και λίγο πρακτικοί άνθρωποι και βέβαια το προσπάθησα να το τεκμηριώσω και θεωρώ ότι το τεκμηριώσα στη Βουλή όταν είμαστε στην αρμόδια επιτροπή. Όταν έχεις ένα success story, όταν θεωρείς ότι πατάς γερά στα πόδια σου, δεν το κόβεις αυτό το πράγμα στη μέση. Το αφήνεις να ολοκληρωθεί, να το δείξεις, να κερδίσεις και εντυπώσεις και ουσία και να πορευτείς σε ό,τι μέλη γενέστε. Όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές τον Δεκέμβρη του 2014, αυτές μπορούσαν να είχαν προκηρυχτεί τον Φλεβάρι του 2015 και να υλοποιηθεί
τον Μάρτιο του 2015 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εκλογής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν θεωρήσω ότι θα έχω μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, θα έχω ανάπτυξη, απογειώνεται την οικονομία, γιατί δεν εκμεταλλεύεσαι τον Γενάρη και τον Φλεβάρη έτσι ώστε τον Μάρτι τροπεοφόρος να μπει στις εκλογές και να κερδίσεις? Να έρθουμε λίγο στο τώρα, κύριε Μάρδα, και οπότε, να σας ρωτήσω... για να γίνουν βεβαιασμένα οι εκλογές το Δεκέμβρη, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Αδιέξοδο αντιμετώπιζε και η κυβέρνηση Σαμαρά. Να έρθουμε στο τώρα, γιατί έχουμε 1-2 λεπτά πριν από το κλείσιμο της. Α, και για την κριτική που είπατε. Ναι, ναι, χαρά, γιατί θα επανερχόμουν. Ναι, ναι, για την κριτική. Κοιτάξτε, κριτική ασκείται στην κυβέρνηση. Αλλά βέβαια έχουμε δύο μορφές κριτικής. Μία είναι ότι σηκώνουμε τα μανίκια στην κυβέρνηση και λέμε αυτά που πρέπει να πούμε, θεωρώντας ότι μέσα από αυτόν τον διάλογο, και αν θέλετε και καμιά φορά μπορεί να έχει κάποια ένταση εδώ στο διάλογο, βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά αυτό γίνεται εντός των τυχών. Και έτσι πρέπει να γίνεται σε κάθε κυβέρνηση, ή βγαίνουμε δημόσια, εκφράζουμε τις απόψεις μας, αν θέλετε, και την έντονη δυσφορία μας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν προάγει την πολιτική. Αυτά και μόνο, απλά και μόνο αυτό γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευση την αντιπολίτευση και σε τελική ανάλυση προκαλεί ζημία. Το ζητούμενο είναι να ασκείται κριτική, να επιδιώκεται να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά προσέξτε όμως, κάποια ώρα υπάρχει μία πλειοψηφία. Και σε αυτή την περίπτωση, αυτοί οι οποίοι διαφωνούν, παρά το γεγονός ότι μπορούν να πιέζουν, να σκούνε οτιδήποτε μορφές επιχειρήματα, να προβάλλουν και οτιδήποτε άλλο, από τη στιγμή που υπάρχει μια πλειοψηφούσα άποψη, η μειοψηφία οφείλει μέσα στο κόμμα, μέσα στην κυβέρνηση, να ταυτιστεί με την απόφαση της πλειοψηφίας. Έτσι κυβερνάτε μια χώρα. Μη σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην κλείσουμε και δεν το ρωτήσω. Σόιμπλε, πολλά είπαμε για το 2011, πολλά είπαμε για το 2012, πολλά είπαμε για το παρελθόν. Πόσο πιθανό θεωρείτε τώρα, όταν θα έχουμε νέες λήξεις τους επόμενους μήνες, να ξαναείμαστε με την πλάτη στον τοίχο? Και το ρωτώ σε εσάς που έχετε ακτινογραφήσει και αρκετά καλά την γερμανική τακτική φιλοσοφία πολιτική. Πρόσεξε, αν αναφέρεσαι στο κατά πόσο θα κλείσει ή θα κλείσει αξιολόγηση, η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει. Τα θέματα που αντιμετωπίζουμε δεν έχουν την ίδια βαρύτητα με αυτήν του παρελθόντος. Βέβαια, πρέπει να κλείνουν αξιολογήσεις γρήγορα, γιατί αυτή η ταχύτητα εισάγει και μια βεβαιότητα στην αγορά. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η αξιολόγηση, έστω και με αυτή την καθυστέρηση, θα κλείσει. Δουνουτού μέσα στο πρόγραμμα ή όχι? Τελευταία γρήγορη. Αρκεί το Δουνουτού να αποδέχεται το κοινωνικό κεκτημένο σε κάποια πράγματα. Μπορούμε και χωρίς αυτό, δηλαδή? Αυτό τώρα προσέξτε τι γίνεται. Οι Γερμανοί το έχουν αποκλείσει. Και είναι το Γερμανικό Κοινοβούλιο που το έχει αποκλείσει. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, εκείνο που απομένει είναι να βρούμε έναν τρόπο κοινής γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούμε να συνοηθούμε. Μάλιστα, κύριε Μάρτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρώην Υπουργό, αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό Εξωτερικών. Νομίζω τα είπα σωστά, Υπουργέ. Είστε επανειδήν. Καλές γιορτές να έχετε. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές και εσάς και στους τηλεθέατες σας. Και στη χώρα ολόκληρη. Εμείς θα σας δίνουμε ευχές πολύ συχνά από εδώ και πέρα. Καλό υπόλοιπο βραδιού. Μείνετε συντονισμένοι για η συνέχεια του προγράμματος εδώ στο SBC. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο στις 6. Θα το πω. Με το καλό. Έτσι. Καληνύχτα. Τέλειος.